Πόσα πράγματα έχουμε να εορτάσουμε σήμερα. Τι μέρα κι αυτή, πες τα Σοφία μου. Θα'ναι σαν να μπαίνει η άνοιξη, δεν θα'ναι, μπήκε. Επισήμως ημερολογιακός, τυπικός εισήλθαμε χτες το βράδυ στις 11:58 ώρα Ελλάδος. Τότε συνέβη η αιαρινή συμμερία, η οποία πραγματικώς μας φέρνει σε αυτήν την εποχή του χρόνου. Ενώ λίγο αργότερα στις 3:43 ώρα Ελλάδας έλαβε χώρα η νέα υπερπανσέλινος, η χθεσινή, την οποία δεν ξέρω αν την πήρατε χαμπάρι. Είχε ένα ιδιαίτερο όνομα, ήταν η πανσέλινος του Σκουλικιού. Ένα σπάνιο, λέει, διπλό ουράνιο φαινόμενο. Για ποιο λόγο, λέει, την ονομάσαν έτσι? Επρόκειτο μάλλον για μια σπάνια σύμπτωση, καθώς συνήθως η τελευταία, λέει, υπερσελήνη του έτους συμβαίνει πριν από την αιαρινή σημερία. Τα εφάνταστα ονόματα όπως αυτό του Σκουλικιού, λέει, είχαν δοθεί από πολύ παλιά, από τους ηθαγενείς Αμερικάνους. Για να μην λένε κάποιοι έτσι, υιοθετήθηκαν από τους αποικιοκράτες και ενταχθήκαν στο σύγχρονο ημερολόγιο. Τα εορτάσαμε όλα αυτά, μπήκαμε στην άνοιξη 21 του Μαρτίου. Χωρίς όμως κάτι τέτοιο να δείχνουν έξω οι καιρικές μας συνθήκες, λίγο τον χειμώνα μας τον επαναφέρανε. Η χθεσινή καταιγίδα αρκούσε κανένα μισάωράκι για να πλημμυρίσει όλη την πόλη. Η δροσούλα με την οποία ξυπνήσαμε σήμερα το πρωί, η συννεφιά που θα έχουμε, οι ασθενείς βροχές που θα μας συνοδεύσουν και οι συννεφιές καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Αλλά όλα αυτά εμείς θα τα ξορκίσουμε, κυρίες και κύριοι. Θα φυσήξουμε δυνατά και με την άβρα της ψυχής μας και με τη δύναμη της φωνής μας θα τα εξοντώσουμε, λόγω επειδή Λίμπερο 107,4. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη, καλημέρα και στην πρώτη μας γραμμούλα που μας κάνει ποδαρικό. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Καλώς το να. Τι κάνετε? Είμαστε πάρα πολύ καλά. Εγώ μόλις γύρισα σπίτι, ήμουνα στον Ημιτό. Από χθες, πήρες βουνό για βουνό, δεν άφησες. Χθες την Πάρνηθα, σήμερα στον Ημιτό. Ναι, και ήταν αυτή η πασέλινος, τι ωραία. Α, μόνος σου ήσουνα? Εντάξει, δεν λέω τώρα, γιατί θα μου λέτε ότι λέω ψέματα. Όχι, εγώ σε πιστεύω. Ας τους άλλους να είναι τους κακοπροαίρετους. Τέλος πάντων, το θέμα είναι το εξής, είναι το κρίσιμο της ημέρας. Το 3x3. Αυτό είναι το πολύ κρίσιμο ερώτημα. Mm-hmm. Η NASA το είπε. Η NASA, NASA, Θεέ μου, Πότης. Να σωθεί ο άνθρωπος. Ναι. 1η Μαρτίου το είπε η NASA. Τι είπε η NASA? Θα σκάσουν μετεωρίτες και πολύ μεγάλοι. Mm-hmm. Οι αστεροειδείς έχουν λοκάρει τη γη. Μάλιστα. Και θα πέσουν σε συγκεκριμένα σημεία. Πότε θα πέσουν, για να μην πανηγυρίσει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα? Γι' αυτό. Όχι, θα προλάβει ο ΠΑΟΚ, θα το σηκώσει. Είσαι σίγουρα? Ή μήπως επειδή θα πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα θα πέσει μετεωρητής? Έχω μιλήσει εγώ με το μετεωρητή. Μάλιστα. Του πήκε πού να σκάσει. Πού να σκάσει. Αυτά δεν τα λέμε. Μάλιστα. Όταν σκάσουν θα τα ξέρουν. Δεν μου λες, στον Ημιτό δεν ήταν εκεί που πήγαινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συνομιλούσε με τους εξωγήνους? Εγώ μίλησα με τους αστεροειδείς εκεί. Μάλιστα. Όλο και κάτι. Παρεούλα πάντως υπάρχει στον Ημιτό. Για όποιον αισθάνεται μονάξια, μπορεί να επισκεφθεί το βράδυ, θα βρει. Θα βρει συντροφιά. Ο Ημιτός μιλάει. Βέβαια. Έχει τόσο να πει. Έχει μιλάει. Μάλιστα. Έχει κεραίες πολλές στον Ημιτό. Ναι. Μιλάμε. Γεια σας. Έτσι. Γεια σας, γεια σας. Μιλάτε, σας ακούμε. Και στον Ημιτό και παντού. Καταγγέλουμε για ακόμη μια φορά το Αθηνοκεντρικό Κράτος, βεβαίως, και τον υποψήφιο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, διότι όλα πάλι στην Αθήνα και εκεί συνομιλία με τους εξωγήνους. Δηλαδή εδώ δεν έχουμε κεραίες στο Χορτιάτι, δεν έχουμε υψόμετρο, 1026 μέτρα. Είναι ο Ημιτός, ο Χορτιάτης παίζει να είναι και πιο ψηλός. Ήταν και υφαίστος στο παρελθόν. Δηλαδή εξωγήνοι γιατί να μην στο βορρά? Δεν κατάλαβα. Μπάμπι γερά, εσύ δεν ξαναφέρεις εξωγήνη ή τα ούφο στο βορρά. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, δεν μας περίμενε εδώ. Καλημέρα στη γραμμούλα. Δεν σε λέω καλημέρα, γιατί πρωί πρωί στην Ίντρικα. Όχι, ξέρω εγώ, οι απειοκράτες, να ξέρω εγώ, έτσι ονομάζεται το φεγγάρι. Να μην επαναλάβω.
να μην επαναλάβω τώρα. Εγώ είπα αλλά... κάτι για ένα, για ένα, για ένα φαινόμενο. Για ένα φαινόμενο. Όλοι κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Τι το αποτελέσματα. Δηλαδή είπες τώρα. Αλεξούλα... Να σου πω κάτι. Άμα πάρει το ράδιο Buenos Aires αυτή τη στιγμή. Ναι. Θα... Κάποιο θα βάλει πονηρέ σκέψη στο μυαλό του λέγοντα ότι ήταν η πανσέλινος του Κουλικιού. Όχι, ναι. Τι δουλειά του Buenos Aires, ναι. Με το φαινόμενο. Buena Vista και το ναι. Buena... Θα γεννήσει Αμερικάνοι εκεί, ξέρω εγώ αυτό, λες να τους κλείσει. Δεν ξέρω τώρα άμα άκουσε ο Πασχάλης, ναι. Αλλά θα τον πληροφορήσω τι είπες και ναι. Ξέρουμε τι? Και που μένεις, μάλιστα, που λέγεις αγόρα. Μάλιστα, μάλιστα. Ή όποιος έχει τη μίγα, μη γιάζεται εν προκειμένου, να μας πεις εδώ γιατί... δηλαδή γιατί το ρίχνεις, γιατί το προχωράς. Ιθαγενείς, εγώ λέω ότι είπαν οι Ιθαγενείς Αμερικάνοι εκείνα τα χρόνια παλιά, λες να τους κόψανε. Τότε είχε μύγες. Ναι, δεν ξέρω, σίγουρα θα είχε. Αλλά θα χαιρετήσω το φιλαράκι τον μετέαρο ομιλητή. Τελείωσε, μόνο αυτό δεν είχα ακούσει. Ότι θα θέλει... Μιλάει με το μετεωρίτη μέσα. Δεν θα το εύχονται, να σου πω κάτι, δεν θα το εύχονται κάποιοι να πέσει μετεωρίτης πριν από τις 5 του Μαΐου. Να εισαχάσουν. Πολύ. Μόνο ο Λευτέρης ξέρει που θα σκάσει. Να ρυθμίσει την πορεία. Όλη τη χρονιά ψάχνουμε έναν τρόπο με τον οποίο ο ΠΑΟΚ μπορεί να χάσει το πρωτάθλημα. Τους έχει αποφύγει μέχρι στιγμής, έχει ξεπεράσει όλους τους κοπέλους. Ίσως... Άρα είναι ο μετεωρίτης. Και αυτός είναι η τελευταία ελπίδα. Πρέπει κάποιο, να γίνει, πώς το λένε, τρόικα, από Λευτέρη, Φωτιάδη και Πάθη, να αποφασίσουν πού θα πάει ο τέτοιος. Ή να κάνουν σε περίπτωση ένα στο εκατομμύριο που είναι να έρθει προς τα δω, με την πνευματική τους δύναμη, ξέρω εγώ, με την οξυδέρκεια και όλα αυτά, να τον αποκρούσουν. Πάντως έχω την εντύπωση ότι ο πρώτος μετεωρίτης. Μάλλον υπάρχει μετεωρίτης, ψέματα, όχι ο πρώτος. Όχι, ένας μετεωρίτης ο οποίος έχει πέσει στην Ελλάδα, ο μοναδικός ίσως ο οποίος σώζεται, κάτι τέτοιο. Υπάρχει στις Σέρες και ονομάζεται έτσι, μετεωρίτης Σέρες. Και εκτίθεται. Ναι. Μπορείτε να φωτογραφία, δεν έπρεπε κάπου να το χάσει. Ναι, υπάρχει ο συγκεκριμένος μετεωρίτης και πέσει στην περιοχή των Σερών το 1818. Είναι ο τελευταίος μετεωρίτης που είχε πέσει στην χώρα μας και φυλάσσεται έκτοτε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Βιέννης. Και εκτέθηκε πέρυσι. Υπάρχει, δηλαδή έμεινε. Ναι, Πετρούλα. Ναι, ναι. Πώς λέμε εδώ πέρα, ρε παιδί μου, ότι η Πανσέλινος του Κουλικιού είναι διεθνής ονομασία. Υπάρχει και ο μετεωρίτης Σερές. Ναι, 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 ναι. Αυτό για να πληροφορήσουμε τον κόσμο. Και με nickname Ακανές. Μπορεί, ναι, ναι. Καλά, γούβα δεν έκανε, δεν υπάρχει γούβα. Κάπου θα υπάρχει και τέτοια. 4,5 δισεκατομμύρια έτη. Γιατί φωτός... στην Αριζόνα που έχει ναι. Ένα τεράστιο. Εντάξει, μικρούλη ήταν τώρα, ρε παιδί μου, δεν ήταν. Τι να κάνουμε, Σέρες, τέτοιες δυνατότητες έχουμε. Να, αν σας σέρει, είμαστε να βοκατεβαίνουμε. Αλλά κοίταξε πριν πόσα χρόνια. Το 1818. Να, όχι, όχι, άλλο θέλω να πω. Που είχε περάσει σχετικά κοντά του Χάλι, αυτός που γυρνάει ακόμα. Μάλιστα. Ήμουνα σε καλοκαίρι, ήμουνα με τη Λίνη τότε και ξέρεις. Σε μέρη που δεν έχει φώτα, ωραία μάγκα και πώς φαινόταν η ουρά. Μα και λες, αμάν τέτοιο. Μάλιστα, θα δούμε. Μπορεί να πέσει. Το είχατε προγραμματίσει. Είπαμε, πριν από τις 5 του Μαΐου μπορεί να πέσει μετεωρίτης και να γλιτώσουν οι υπόλοιποι μη φίλοι του ΠΑΟΚ. Όχι, ρε, άμα ήταν θα μας έλεγε δεύτερη. Εντάξει. Έγινε, σε χαιρετούμε. Φιλιά, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα σε. Καλώς το να. Τι κάνετε? Είμαστε πολύ καλά. Θα ήθελα να καταγγείλω το πολυνομοσχέδιο. Το πολυνομοσχέδιο ποιο συγκεκριμένα? Πόσα είναι, δεν ξέρω, να τα μετρήσουμε μαζί όλα να τα καταγγείλω. Εντάξει, ναι, σίγουρα. Ένα πολυνομοσχέδιο να μην υπάρχει, σίγουρα θα υπάρχει. Και αυτό με το μετεωρίτη που λέγατε πριν είναι αλήθεια, να αρχίσουμε να φοβόμαστε. Ό,τι μας είπε ο Λευτέρης, ξέρω εγώ. Εγώ αρχίζω και φοβάμαι πλέον. Αρχίζω και φοβάμαι, ναι, γιατί δεν ξέρω άλλο τρόπο με τον οποίο ο ΠΑΟΚ μπορεί να χάσει το πρωτάθλημα. Αυτά που θέλω να καταγγείλω το πολυνομοσχέδιο, θέλω να πω και κάτι άλλο. Δεν είναι ζωή αυτή που κάνουμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Δεν υφίστανται να το πω έτσι. Γιατί δεν είναι ζωή αυτή που κάνετε? Γιατί είμαστε και στον αέρα. Ναι. Ποια είναι η ζωή που κάνετε και δεν είναι ταύτη την οποία επιθυμείτε? Δύο πόρτες έχει η ζωή. Πολύ ωραία. Είναι σήμερα και Παγκόσμια ημέρα ποίησης. Σωστό. Γι' αυτό πήρα, τι να μην. Ναι, 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 έτσι θέλουμε τέτοιες εμπνευσμένες απαγγελίες. Μάλιστα. Ποιοι είστε, πού είστε και γιατί είστε? Είμαστε στο δρόμο, είμαστε... Είμαστε στο δρόμο και είμαστε αντιφασιστό, ναζιστό. Πού είστε, ποιοι είστε?
Σε ποιο δρόμο, ναι. Καλά, μα κάνει live, θα σε πω εγώ ποιο. Όχι, όχι, όχι. Δεν τρέπεσαι λίγο. Θα κρυφτώ. Κόφτολα, σκηνοθέτη, κόφτολα. Κόφτο, φουλιά, τσαό. Απειλούμαστε, απειλούμαστε πρωί. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Κύριε Μπάμπη, εγώ δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο, ναι. Αλλά μου έχουν κάνει εδώ πέρα στο ίντερνετ, μου έχουν κάνει κάτι κόλπα, mm-hmm. Θα αλλάξω εταιρεία, ναι. Γιατί δεν έχω σύνδεση και δεν μπορώ να σας ακούσω, mm-hmm. Και θέλω να πω το εξής. Θες να σε έχω εδώ στην άκρη της γραμμούλας, να μ' ακούσεις από το τηλέφωνο, να καταναλώνεις μονάδες. Περίμενε, μην φοβάσαι Μπάμπη. Η χώρα μας στατιστικά, mm-hmm. Η έκταση είναι μικρή, ναι. Πιο πολύ θάλασσα έχουμε, ναι. Δηλαδή το Αιγαίο ας πούμε, το Ιόνιο, ναι. Εντάξει, πιο πολύ, mm-hmm. Θάλασσα έχουμε παρά έκταση, mm-hmm. Καταλαβαίνω. Βέβαια καταλαβαίνω, πάμε. Χώρες που είναι μεγάλες σε έκταση, ναι. Δηλαδή ας πούμε Κίνα, Ρωσία, Τουρκία, στην Ευρώπη νομίζω είναι η Γερμανία, αυτές ας πούμε κινδυνεύουν. Από τις μετεωρίτες. Δεν είμαι σίγουρος τώρα. Εγώ λέω ότι... Μάλιστα. Ωραία. Και η Αθήνα είναι μεγάλη. Λες να κινδυνεύει η Αθήνα. Όχι. Δεν όχι. Α, τι να κάνεις. Μάλιστα. Είναι ωραία. Έγινε. Σε ευχαριστούμε για την πληροφορία. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Μας το κλείσε εδώ. Καλημέρα. Λαγόρι μου, λαπχταρά μου. Καλά είμαστε εσύ. Βρέχει, άστα να πάνε, ποια άνοιξη! Ποια άνοιξη, ναι, αυτό ήθελα να σε πω, σκοτεινά είναι όλα εδώ. Και μπερδεμένα σίγουρα. Δεν φαίνεται τίποτα κάτω. Κανένας μετεωρίτης να έρθει στο κεφάλι μας, όχι, εντάξει τον έχουμε. Δεν νομίζω να τους χτυπήσουμε πυρηνικά όπλα τους μετεωρίτες. Έτσι, έτσι, σ' ακούω και σε ένα έτσι πυρηνικά εμβρασμό αυτή τη στιγμή. Τι είχαμε χθες το βράδυ? Δεν θυμάμαι, ρε. Δεν θυμάσαι. Αλλιώθηκε. Θυμάμαι ότι ξύπνησα 3 ώρα από mm-hmm. το. Πολύ τη δίψα. Δίψα. Νερό, ρε φίλε, νερό. Κοράκια σου. Κοράκια στο στόμα και τα έπιζα σαν καραμέλα. Πια. Δεν άκουσα. Και βαραδιό παγάκια στο στόμα και τα έπιζα σαν καραμέλα. Σαν καραμέλα. Ωραίος κόσμος. Γιατί τι είχε η βραδιά και... Το μόνο που θυμάμαι είναι να ξεκίνησα με τσίπουρα να βλέπω και δύο μπουκάλια άδεια ουίσκι εδώ πέρα. Τι έγινε μετά, αλλοιώθηκε η πραγματικότητα, θα σου το πω εγώ. Μόνο σου ήσουνα. Φρούτα και νερό, ναι, μόνο σου ήμουν. Α, ωραία. Ωραίο άγουγα. Ντοταπρές. Ντοταπρές, όλη την κάμα έριξα και στον αέρα τις κουμπουριές μου, τα ξεγκάβλωσα. Καλά ήταν, ωραία, τι βρίσκεις. Να μάθω τα φυσίγια απ' έξω, μην έρθει κανένας και με κάνει καμιά παρατήρηση. Έτσι, μην φύγει κανένα αγριογούρουνο και πέσει πάνω στα φυσίγια και έχουμε άλλα μετά. Μπα, όχι, είναι φραγμένα εδώ πέρα. Μάλιστα, φραγμένο σαν το στοίχημα. Δεν τα πει. Ναι, με το αγριογούρουνο τι το κάναμε το προχθεσινό. Σου είπα τον Πούτι, το ξεψήρισα όλο και το έριξα μέσα στην ξύλινη της κάρτας. Με χοντρό αλάτι θα γίνει προσούτο. Θέλω να τα ακούω. Το πήραν οι φίλοι, οι άλλοι δύο φίλοι το μοιράσαν. Όχι, το καταψήφι το βάλαν και το κάνανε. Μάλιστα, για σήμερα τι περιλαμβάνει το προγραμματάκι μας. Την σηκωταριά την κάναμε, την κανιά την κουσάρα. Ωραία. Το πρόγραμμα για σήμερα. Δεν ξέρω, Μπάτμαν, έχει δύσκολο καιρό. Δύσκολο καιρό, ναι. Εντάξει. Είμαι κι εγώ δύσκολο τώρα μέχρι τις 12 η ώρα μία που θα πάρω μπρος. Εντάξει. Πάμε δυνατά όμως παρόλα αυτά. Ναι. Έτσι σε θέλω. Φιλιά. Τσάω. Τι μπορεί να συνέβει, ε. Είναι το δόγμα του δόγματος ο φίλος μας ο Δημήτρης. Περνώ και μόνος μου καλά. Δεν χρειάζεται να τσιπουράκι, ουισκάκι και φρουτάκι κι Άγιος ο Θεός. Παγάκι λέει σαν καραμέλα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα Μπάμπη. Καλώς το να. Εγώ είμαι. Εσύ βέβαια. Πήρε σειρά, ε. Βέβαια. Υπάρχει συνοστισμός τα πρωινά για να συνομιλήσουμε με τον κόσμο. Βέβαια, άλλους όλη τη νύχτα μα παίρνεις άλλα προγράμματα και δεν τον... Έτσι. Και παίρνει μια βρακιμητά 10 φορές και δεν τον ανοίγουν οι γραμμοί. Ποια είναι τα άλλα τα προγράμματα, ποια είναι που δεν αφήνουν. Των Αθηνών. Α, των Αθηνών, ακούμε και η Αθήνα. Που να ξέρουν τώρα στην Αθήνα εκεί πέρα, να αντιλαμβάνονται και να φουγκράζονται τον παλμό του κόσμου. Στη Μακεδονία τους αφήνουμε... Του παλιού καιρού. Γιατί... Ναι. Ναι, είτε είναι από κάτω, να μην πω. Έτσι, να μην πεις. Δεν λέω, Ετωλής. Λοιπόν, γιατί παραξηγήθηκε. Μικυναίοι, θεσποιείς, αυτή είναι από κάτω. Περίμενε, ναι. Μας είπε για
τράπεζες της Ελβετίας σε κάθε γωνία και το Χίτλερ. Αυτή την ειρωνία εγώ να με βρίσει. Δεν σε έβρισε. Τέλος πάντων. Όχι, θέλω να με βρίζει παρά να μην βρίσει. Ωραίο, μ' αρέσει αυτό. Σωστό. Σωστό. Μ' αρέσει σαν αντιμετώπιση. Έχω δίκιο. Ούτε του βρίσαμε εμείς, ούτε του δείξαμε. Ναι. Τώρα εντάξει, αυτός τι τα δικά του είπε. Εμείς δεν του, εγώ δεν του πίστεψα. Γιατί δεν του πιστέψω. Είναι υποχρεωτικό. Ναι. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, τέλος πάντων. Παρακάτω. Στα δικά μας. Σε υπάρχουν ράδια την εβδομάδα των Αθηνών. Ναι. Μπορείς να μιλήσεις μια φορά την εβδομάδα. Τα ακούω αυτό κάθε βράδυ. Ναι. Λοιπόν, είναι άλλα που εκπέμπουν σε όλη την Ελλάδα. Αχα. Εκεί πέρα, άμα είσαι ΠΑΟΚτής, άμα είσαι Αριανός, σε κλείνουνε. Α, γιατί? Γιατί εσύ τώρα ΑΕΚτής είναι ο άλλος, ο Ολυμπιακάκιας είναι, ξέρω τι διάλο είναι, τους αφήνεις, όλους μιλάνε. Εντάξει. Γιατί να μην τους, δεν αφήνουμε κανέναν. Εσύ είσαι δημοκράτης. Βέβαια, εννοείται. Πανσεραϊκίνητη. Δεν είναι και τόσο δημοκράτης, αλλά τέλος πάντων. Είναι νεοδημοκράτες. Πώς τα λέμε. Ναι. Όχι, είπα το τέτοιο. Το πρόγραμμα σου είναι δημοκρατικό. Βεβαίως. Ελεύθερο δημοκρατικό. Γιατί σήμερα κάτω στην Αθήνα δεν έχουν δημοκρατία. Άμα τους δώσουν ο Τσίπρας και κανένα εικουσάρικο, έτσι, πάνε και τον ψηφίζουν. Βέβαια. Κατάλαβες τι γίνεται. Οι άλλοι δεν δίνανε. Τέλος πάντων. Καλά, περασμένα, ξεχασμένα. Μάλιστα, έγινε. Τι μάθημα έχουμε σήμερα? Σήμερα έχουμε μάθημα πατριδογνωσίας, μάθημα αστρολογίας και φυσικά έχουμε και μάθημα λογοτεχνίας σήμερα, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι είναι Παγκόσμια ημέρα ποίησης. Έτσι. Εγώ ένα πράγμα δεν ένα πάω να καταλάβω. Ναι. Αυτός που βγαίνει από την Αθήνα, όνομα δεν λέω. Mm-hmm. Πότε δουλεύει, πότε τρώει, πότε πίνει, πότε γλυντάει. Τα κάνει όλα. Δηλαδή αυτός γύρισε το πρωί. Ναι. Δηλαδή τώρα κοιμάται όλη την ημέρα. Αυτό δεν δεν κοιμάται. Να μας πει και τι δουλειά κάνει, να μας πει. Έγινε, σε χαιρετούμε. Έγινε. Φιλιά, τσάου, τσάου. Θα καταθέσουμε και τα Ε9 των ακροατών. Θα είναι διαθέσιμες στην εφορία, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι το λόγο, επειδή καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα από εξωτική Σταυρούπολη. Πού είναι ο Φωτιάδης? Πού είναι ο Φωτιάδης, ξέρω εγώ τι έγινε τώρα. Θα ερχόταν, δεν ήρθε από το μαγαζί. Δεν ήρθε από το μαγαζί. Άρα δεν θα έρθει και στην εκπομπή μάλλον. Όχι, είπα 6,5 ώρα θα έρθει γιατί με τον οδηγό μαλώσανε, λέει. Α, έχουμε ίντριγκα εδώ, χωρίς οδηγό. Έχουμε ίντριγκα, να πούμε κι εγώ. Ναι. Τώρα που δεν μας ακούει, έχω και κάτι χθεσινά κουρασάν που μείνανε. Δεν τα φάνω όλα αυτά. Θα τα ζεστάνω για να τα βάλω φουλ μερέντα. Ναι, ναι, και θα τα πάρουν εκεί τα μικρά τα παιδάκια που θα έρθουν. Αλλά με έστησε. Με έστησε. Άμα είσαι στάρ, άμα είσαι στάρ. Είχε πει, δεν ξέρω. Έλεγε, μάλωσε με τον οδηγό. Τον έκανε μαγκές. Α, δεν θέλω τέτοια. Δεν θέλω τέτοια. Στεναχωριέμαι. Μάλιστα. Θέλω να σε πω. Σήμερα Παγκόσμια ημέρα ποίησης, εμείς εδώ στη Σταυρούπολη με δύο κρατικά θέατρα. Έτσι. Δύο κρατικά, γιατί έχουμε ένα εκεί το. Το Χρήστο Στέλνα. Ένα έχουμε. Δεν πειράζει, και το άλλο και το Τσακίρι πες είναι θέατρο. Ναι, δεν είναι κρατικό, όχι, δεν είναι κρατικό. Είναι δημοτική η αίθουσα. Δημοτικό, ναι. Ναι, να μην τα μπερδεύουμε. Άλλο το κρατικό θέατρο Βόρειο Ελλάδο και άλλο το. Ναι. Παρ' όλα αυτά είμαστε εστία πολιτισμού η Σταυρούπολη. Αυτά είναι γνωστά. Ναι. Εντάξει. Και λοιπόν γι' αυτό πρέπει να αφιερώσουμε στη λογοτεχνία σήμερα. Βεβαίως. Κάποια τέτοια. Λοιπόν, κάποια τέτοια. Ναι. Είναι βαθιστόχαστα το που βέβαια, βέβαια, ναι. Λοιπόν, έχω κάνει μια παγκόσμια πατέντα που είναι το διασκευορεμίξ. Δηλαδή. Θα παγγείλω ένα ποίημα και ταυτόχρονα θα τραγουδήσω μέσα διασκευές. Σαν remix θα το κάνω. Τραγούδια. Είμαι όλος αυτιά και αγωνία για να καταλάβω ακριβώς τι θα συμβεί. Για να συγκεντρωθώ. Όχι, τα κλείνω όλα. Ούτε μουσικές ούτε χαλιά παίζουν, τίποτα. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Ναι. 5 η ώρα το πρωί χτυπάει το ξυπνητήρι. Τα βλέφαρα είναι βαριά. Θα κάνω χαρακτήρι. Η νύστα μεγάλη και μέσα στη ζάλη. Φοράω μπλουζάκι BBC και φεύγω για την εκπομπή.
τη στάση περιμένω σε μια γωνιά. Έρχεται το 27. Αποχαιρετάω το Λεμπέτ και φεύγω για το μεγάλο μου Χαμπέτ. Μάλωσα με τον οδηγό, γιατί δεν ακούγε λίμπερο. Ποτέ θα πάρω το μετρό. Πάω στη Λέον του Σοφού, που είναι το σπίτι του τρελού. 6 με 8, λόγω επειδή, Δευτέρα με Παρασκευή. Η υποδομή σου είναι η εκπομπή σου, κι όταν ονερπατήσεις δεν ξέρεις τι θα ζήσεις. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, με Μπάμπη Μπατμανίδη καθόλου δεν βαριόμαστε. Αυτό είναι, εντάξει, πώς θα τα πω. Όχι, ανησύγησα, γιατί με το ήδη καταλαβαίνεις τι μπορούσε να παρακολουθήσει και ήμουν λίγο έτσι, καλά έκανες και το σταμάτησες εκεί. Συγκλονιστικό το mashup, συγκλονιστική η εμβόλυμη παράθεση έτσι μουσικών ακουσμάτων και εμπνευσμάτων. Συγκινήθηκα πραγματικά. Θα κάνουμε μια τέχνη, δηλαδή είναι ένα καινούργιο αυτό. Ένα καινούργιο είδος, ναι. Ό,τι θυμάμαι. Είδος. Εκεί που θυμάμαι πετάω και ένα τραγουδάκι μέσα. Πετάμε και ένα τραγούδι και όλα καλά. Μάλιστα. Πολύ καλά. Το είπα τώρα, γιατί άμα θα έρθει ο Φωτιάρης, πού να έκανε. Τελειώσαμε. Παιδιά, τον έχω εδώ ανοιχτό στον υπολογιστή. Θα απαγγείλει, θα τον βάλω να απαγγείλει το ένα από τα μεγαλύτερα έτσι, ποίηματα της εγχώριας νέας ελληνικής γραμματείας. Καβάφη Ιθάκη. Του το έχω στον υπολογιστή ανοιχτό, τον περίμενα γι' αυτό. Να το ακούσουμε. Με κουκουράκια. Είναι μεγάλο βέβαια, αλλά θα πιάσω όλο και την εκπομπή. Τι να κάνουμε, είμαστε εκπομπή λόγω και τέχνης. Είμαστε το τριτοτέταρτο πρόγραμμα του ή άλλω. Υπό την αιγίδα, ας πούμε, εδώ του Λεμπέτ. Να σε καλά. Έγινε. Σε φιλούμε. Τσαο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα κύριε Μπάμπη. Ναι. Εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον κύριο από το Αράου. Δεν θα πείτε κανένας τίποτα επί του προσωπικού. Συνεχίζουμε την εκπομπή. Συγχαρητήρια στον κύριο από το Αράου. Ό,τι είπε είναι αλήθεια. Για τα αθηναϊκά ραδιόφωνα. Ναι, ό,τι είπε είναι αλήθεια. Αυτό ισχύει. Αχα, ο Αράου μίλησε πολύ σωστά όταν έχει δίκιο. Το λες, βγαίνεις δίκαια. Μπράβο. Και το απονέμεις τα εύσημα. Τα του Κέσαρη, το Κέσαρη. Τα ράδια στην Αθήνα δεν είναι ράδια. Τι είναι? Ραδιά. Έτσι. Είναι ραδιενεργά. Τοξικά. Δεν είναι open. Είναι κλειστά. Ναι, αλλά ο Ιβάν έχει το open στην Αθήνα. Πώς γίνεται αυτό? Ήτανε και το open air κάποια στιγμή. Ναι. Δεν είναι open. Εδώ όμως είμαστε ανοιχτοί σε όλους τους απόψεις και στη διαφορετικότητα. Πάνω απ' όλα. Βέβαια κύριε Μπάμπη, να τα λέμε, είσαστε η καλύτερη εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ, δεν θέλω να κάνω άλλα λόγια. Μάλιστα, πάμε στον επόμενο, σε ευχαριστούμε. Τσάω. Το προηγούμενο ποίημα ήταν Ιαμβικός 15 σύλλαβος. Και βάλε. Ιαμβικός 15 σύλλαβος, ξέρει ο κύριος από το Αράου. Ξέρει. Γιατί να πάρει να μας πει ένα ποίημα ο κύριος από το Αράου. Σήμερα θα λέμε ποίηματα, Παγκόσμια ημέρα ποίησης. Τσάω, κάτσε να πάρω τη γραμμούλα. Γεια. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα σας, χρόνια μας πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους τους ποιητές, όχι εκ του προχείρου βεβαίως. Είμαστε ποιητές. Στην εκπομπή μας είναι λίγο του προχείρου. Του προχείρου είμαστε εμείς, ναι. Λοιπόν, αρχίζω. Παρακαλούμε. Να τιμήσουμε τη μέρα, ρε. Βέβαια. Και δεν έχω προλάβει να παγγείλω ούτε καν εγώ. Μάλιστα. Πηγαίνουμε. Πάμε. Δεν είναι κρίμα και άδικο πριν νιώσω το κορμί της σε αυτό τον άδικο ντουνιά να θεωρεί τη. Ανέβηκα στον ημιτό να μάθω πού θα πέσει και έχασα την μπανάνα μου, μου φύγε από τη μέση. Έψαξα μάταια να τη βρω σε μάγους και χαρτιά και ο Δημήτρης σήμερα θα πάει στην κοταριά. Και πριν τελειώσει η ζωή και πάμε όλοι στον Άδη, θα ακούσουμε όλη ποίηση από το Φωτιάδη. Έτσι. Ναι. Έτσι. Με έχει κάνει να ανησυχώ ως star της εκπομπής. Λέω πριν. Μου στείλε ένα βιντεάκι με γύρω. Κοίταξε, βέβαια. Τώρα. Δεν το έχω δει. Πόσο λίγοι είμαστε απέναντί του. Τίποτα, τόσο μηδέν. Καιρό. Ναι. Δεν φροντίζαμε να τον έχουμε backup έναν οδηγό έξτρα. Ένα στο κίνητο. Ο άνθρωπος τώρα ήρθε τη στιγμή. Καθόμαστε σαν τους χαζούς και περιμένουμε. Περιμένουμε εδώ που θα πάει αυτή η εκπομπή. Τι νόημα θα έχει, θα υπάρχει. Στείλε το backup του αυτοκίνητο τον Μπάρι να έρθει να τελειώνουμε τώρα. Καθόμαστε τώρα στη μοίρα του κάθε οδηγού εκεί πέρα που αν έφαγε ρεβίτια ή όχι δεν έφυγε σήμερα. Αμαρτία το θεώρησε ελευθερούμαστε το υπέρτατο αγαθό από ένα πιάτο ρεβίτια. Έτσι, να πάει ο κόσμος, να μεριμνήσει εκεί. Οι φίλοι οδηγοί ταξί στο Τριάδι, τι κάνουνε. Κρίμα, ρε, οι οδηγοί των λεωφορείων, στο κάτω. Ακριβώς. Ναι, οι οδηγοί τόσο οδηγοί.
που κατεβαίνουν Χαλκιδικές, Θεσσαλονίκη, το ένα και το άλλο στα ανατολικά. Το 67 είναι, το 68 είναι, ποιο είναι που κυβερνάει. Ναι, λέμε το 67, το 68. Να πάρει ο Φωτιάδης στο αστικό. Έγινε, σε ευχαριστούμε πολύ για την λυπητική διάθεση που διέπει όλους τους ακροατές του λόγου. Επειδή τα ακούτε, τόσα ταλέντα μαζεμένα πουθενά. Ποια Ελλάδα έχει ταλέντο, ποιο να η ευκαιρία, ποιο X-Factor και δεν συμμαζεύεται. Λόγω επειδή, κυρίες και κύριοι, ακούτε καθημερινός και διαλείπτος 6 με 8 εδώ στο Λίμπερο 107,4 στο πρωινό της 21ης του Μάρτη σήμερα, είπαμε, και αρινή σημερία, αλλά είναι και Παγκόσμια ημέρα ποίησης. Θα την τιμήσουμε δεόντως. Είναι επίσης Παγκόσμια ημέρα κατά του ρατσισμού. Την υπενθυμίζουμε δεόντως και καθημερινώς εδώ στο Λόγο Επειδή, το οποίο θεωρεί ότι άπαντες έχουν δικαίωμα στην έκφραση ανεξαρτήτου προσδιορισμού και αυτοπροσδιορισμού. Καθένας έχει το δικαίωμα να είναι όπως θέλει. Και βρίσκει καταφύγιο ακριβώς αυτήν εδώ την εκπομπή. Πέρα από μυσαλλοδοξίες, μίση, πάθη και λάθη. Είναι Παγκόσμια ημέρα δασοπονίας. Είναι Παγκόσμια ημέρα ύπνου, επιπροσθέτως. Παγκόσμια ημέρα για το σύνδρομο Ντάουτ και Παγκόσμια ημέρα κουκλού θεάτρου. Τα περισσότερα νομίζω εντοπίζονται μέσα στην εκπομπή μας. Θωμά Πατριάρχου Κωνσταντινούπολος, Βυρίλου Επισκόπου Κατάνης, Μαρτύρων Δομνίνου και Φιλίμωνος των εκ Θεσσαλονίκης. Επιτέλους κάποιος Άγιος και από τη Θεσσαλονίκη μας, όλοι κάτω είναι στον Βορρά. Είναι και Παγκόσμια ημέρα χρωμάτων. Και διεθνής, ωραία, όσο ανοίγω βγαίνουν όλο και περισσότερα. Τα φορτώσα σε μια μέρα να ξεμπερδεύουν. Πέμπτη είναι. Και όλα σου λέει το Σαββατοκύριακο να μην έχουμε παγκόσμιες ημέρες. Και αγωνόμαστε, και είναι η Διεθνής ημέρα του Νορούζ. Το οποίο λέει εορτάζει την άνοιξη, γιορτή περσικής προελεύσεως. Πέρσες που ήρθαν εδώ πέρα να πούμε να μας καταλάβουν, αλλά δεν τα καταφέρανε γι' αυτό. Λοιπόν, 6 και 31 πρώτα λεπτά θα πάμε να κάνουμε την πρώτη μας μικρή διαφημιστική ανάπαυλα. Εν αναμονή του Φωτιάδη, ξέρει περισσότερο ο Φούρναρης, αν θα μας έρθει, αν δεν μας έρθει. Who knows, who knows. Καταλάβατε τι έκανα. Βάλε γκολ, βάλε γκολ και άσε τα πολλά κοντρόλ. Ένα άλλο δείγμα μεγάλης ποίησης, κυρίες και κύριοι. Τι γυρίζουν πίσω. Αυτό το τεράστιο άσμα. Βάλε γκολ ο παιχταράς, έτσι λέγεται. Κωνιτόπουλος ο καλλιτέχνης. Λόγω επειδή, Λίμπερο 107,4. Τιμούμε όλες τις ημέρες. Τιμούμε την ποίηση καθημερινώς και αδιαλείπτως. 6 με 8 το πάρα πολύ πρωί. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπούλα μας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή βεβαίως και στα διαδίκτυα και στα ιντερνέτια μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε με την εκπομπούλα μας. Θα ζητήσουμε και την δικιά σας συνδρομή, την το πράξαμε και στη σελίδουλα μας. Ποιο είναι το αγαπημένο σας ποίημα μέσα από τον χώρο του αθλητισμού, η αγαπημένη σας καλλιτεχνική στιγμή, το δύστιχο της δυστυχίας, το τραγουδάκι, το συνθηματάκι που σας έχει εμπνεύσει και σας συντροφεύει καθ' όλη την διάρκεια της ζωής σας. Γιατί το ποδόσφαιρο και δύο αθλητισμός παραμένει μια ποιητική διαδικασία. Και μου έχουν γράψει πάρα πολλούς χάσο μπάρες, εννοείται. Έτσι κι αλλιώς δεν το βάλαμε για το σοβαρό. Ως τιμή για την συγκεκριμένη ημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας, μας το κλείσε. Ξέρω μου τελικά, περιμένουμε τον Φωτιάδη. Φωτιάδη, περιμένουμε. Ποιητική θα είναι η είσοδός του και μάλλον δεν θα έρθει. Ίσως να το κάναμε κι εμείς για τις ακροαματικότητες. Ότι μείνετε συντονισμένοι. Έχει δημιουργηθεί μια τεράστια ίντριγκα που δεν ξέρουμε τι και πώς. Πού θα εξελιχθεί. Πάρα πολλοί που ποστάραν ως μέγιστη ποιητική στιγμή το περιβόητο βιντεάκι που, αν δεν το έχετε δει, να το γκουγκλάρετε. Το έχουμε δημοσιεύσει και στο Λόγο Επειδή. Τα μπινελίκια στο γήπεδο της προοδευτικής ως μια ελεγεία μας. Ξαναμπήκε το βάλς της άνοιξης. Γυρνά πίσω ρε, γυρνά το τέρμα σου ρε. Δεν μπορώ να πω τις υπόλοιπες τις λέξεις.
Αν δεν το έχετε δει, μπείτε οπωσδήποτε μέσα στο λόγο, επειδή είναι 40 δευτερόλεπτα πραγματικά ελεγίας. Οι περισσότεροι στέκονται εκεί, άλλοι γράφουν συνθήματα. Το γύρνα στο τέρμα σου βρε από αυτό. Έχουν και μέσα, βασικά δεν υπάρχει συνθήμα που να μην έχει μπιντελίκι. Κανονικότατα γράφει, στα μάτια σου καθευτίζεται το φεγγάρι. Από εμένα κανείς δεν θα σε πάρει. Η νύχτα, άντε πες το, πάρ' το μπρος. Φτιάχτηκε για μας. Μας γράφει φίλος ο Παναγιώτης. Στο για μας μπορείτε να καταλάβετε ποια είναι η κατάληξη. Πάω με χόρτο, σε βλέπω σαν την Πόρτο. Πάω με κόκκα, σε βλέπω σαν την Μπόκα. Πάω με χάπια, σε βλέπω σαν την Τσέλσι. Ο φίλος μας ο Δημήτριος. Και εκεί υπάρχει μια συνέχεια. Καλημέρα στη γραμμούλα. Κύριε Μπαμπή. Κύριε Λευτέρη. Από ποιητές εγώ έχω διαλέξει εδώ Έλληνες τον Άγγελο το Σικελιανό. Αυτός ήταν στη Λευκάδα. Μάλιστα. Σικελιανός τώρα τι δουλειά είχε στη Λευκάδα. Ναι, αυτό είναι τη γεννήθηκε. Αλλά κατέψανε εκεί τα νησά να πούμε. Ναι. Ναι, κάτι είχε με μια φίλη του από την Αμερική τέλος πάντων. Ναι. Έχει ένα ωραίο το πνευματικό εμβατήριο. Ναι. Έχει μελοποιηθεί. Σε χάνουμε. Έχει μελοποιηθεί τώρα, μ' ακούς? Τώρα σ' ακούω, ναι. Λοιπόν, από όλα αυτά τα ποίηματα εγώ θα διαλέξω ένα. Ναι. Λέγεται ο μπρος να σηκώσουμε τον παλικάρια. Ο μπρος να σηκώσουμε τον ήλιο. Μάλιστα, άντρε, πασοκάρα, ρίχτο. Γεια σας. Γεια σας. Νομίζω θα το πει. Καλημέρα στη γραμμούλα. Κάτω από το φως του φεγγαριού είναι η βραδιά μεγάλη. Είναι η σελήνη του σκουλικιού. Χρόνια πολλά, Πασχάλη. Μάλιστα. Έγινε. Για όλους άδικο. Η πίκρα μας μεγάλη. Να είσαι μετριόφρονας και να σε λένε Πασχάλη. Αυτά μέχρι στιγμή. Χειροκροτούμε. Χειροκροτούμε κάθε ποιητική διάθεση του ακροατήριου. Καλημέρα. Για να πω. Μέρα καλή. Το λόγο επειδή. Έτσι. Όλοι έχουμε ένα μικρό ποιητή μέσα μας. Ακούμε Μπάμπη Μπαρμανίδη εδώ και ώρα ήδη. Του μεγάλη και παιδιά, του φρύλο και τον Πειραιά. Έτσι, καταλήγουν όλα, ας πούμε, και εκεί τελικά, ό,τι αντιλαμβάνομαι. Μάλιστα, εδώ θες να λέει καλημέρα. Καλημέρα στην γραμμούλα. Τι έγινε? Οπ, να τος. Τη θάλασσα στα κύματα χτυπάνε βράχου βράχου και όλους εσάς τους πηγές στα μεζέα μου του θάλασσα. Τι καλή τεχνική διάθεση είναι αυτή, πραγματικά. Ναι. Τη σκοτήλια ουρανός και πέφτει ένα κοτρόνι πάνω σε ένα τζαμί, πρωτάθλημα δεν έχει. Μάλιστα, δεν θα πει. Είδες, χάρηκες, μπορεί να πέσει μετεωρίτες και τελικά ο Πάουκ να μην πάρει το πρωτάθλημα. Να μην πάρουν αυτοί τίποτα, να πέσουν 100 μετεωρίτες. Εγώ για άλλες ομάδες δεν μιλάω, αλλά ξέρεις. Εγώ για άλλα αστρικά φαινόμενα δεν μιλάω, αλλά είναι η τελευταία σου ελπίδα μάλλον, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Δεν είναι, τα χάρτινα εγώ δεν τα υπολογίζω. Δεν υπολογίζω, δεν θα μπουν μέσα. Χάρτινα! Μάλιστα. Αυτά τα ολίγα και θα επέμβω. Έγινε, φίλια. Θέλουμε τις δικές σας, κυρίες και κύριοι, ποιητικές προσεγγίσεις μέρα Παγκόσμια ημέρα ποίησης, διότι αν ο παδός είναι ο μεγαλύτερος λεξιπλάστης και γλωσσοπλάστης και πλάστης γενικότερα, διότι η λαϊκή σοφία μετουσιώνεται μέσα στις λίγες στροφές που τραγουδιούνται στο γήπεδο, πάρα πολλές φορές σε φάνταστα πράγματα μας κατακλείζουνε. Όταν αντιλαμβάνεστε κιόλας από το εύρος του πνεύματος που διακατέχει αυτή την εκπομπή διαμέσου των ακροατών ετής. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Αφού δεν σας αρέσει ο Άγγελος Σικελιανός με το... Ο Άγγελος Πυριόχος, δεν έχουμε κάτι. Θα βάλω ο Άγγελος. Ναι, όχι τίποτα. Κόσμο τον ήλιο. Θα σας πω λοιπόν, μάθε στο Ριβάλτο λίγη μπάλα, σικαμπάλα, σικαμπάλα. Πολύ καλό, ναι. Τελεία και παύλα, α, εκεί είσαι. Ναι. Εντάξει, παύλα. Και θα σας πω και το άλλο. Κόλληση βελούνα, δεν αισθάνομαι καλά. Γεια σας. Μάλιστα. Ο φίλος μας, ο Φώτης μας γράφει μια ιστορία ουσιαστικά ποιητικής έτσι ελεγίες που όντως έχει πραγματοποιηθεί σε ΠΑΟΚ Άρης, λέει μπάσκετ σύνθημα, λέει για
τη μητέρα του Σάβα Ηλιάδη για αρκετή ώρα. Όταν συνειδητοποιούν, λέει, ότι ο αδερφός του παίζει ποδόσφαιρο στον ΠΑΟΚ, αυτό έχει συμβεί και από την αντίθετη πλευρά, τροποποιούνται το σύνθημα Ηλιάδη, Ηλιάδη, ο αδερφός σου κτλ. Καλή ώρα να είναι τα δύο αδέρφια, δεν θέλαμε να πούμε κάτι, αλλά νομίζω είχαν έτσι μία δόση εφάνταστης λεξιπλασίας. Ο φίλος μας, ο Μιχάλης μας γράφει το τμάνα για δοκάρ. Αντεμάρ, αντεμάρ. Μετά από μπάτς το Αγρίνιο με τον Πανετολικό, και ενώ λέει ο βιρτουόζος Βραζιλιάνος είχε σουτάρει 4 φορές το δοκάρι. Ναι, για το Αντεμάρ επίσης στον Πανετολικό εκείνη την εποχή, που δεν αγωνιζόταν στα σαλόνια της Super League, φωνάζανε και το ίση της ομάδος, το Καμάρ. Αντεμάρ, αντεμάρ. Μεγάλο Αγρίνιο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Θα το πω πουθανά, ναι, για να μην παρεξηγηθούμε, είχε ρωτηθεί δεν έχει γίνει. Ο Λοκός είναι γήπεδο από τα πιο μεγάλα και ο Λούτσος μου επεκταρέφθηκε να παίξει μπάλα. Ψικαμπάλα, ψικαμπάλα γενικά. Έτσι γενικά. Γενικά, γενικά μάλιστα. Το κακό είναι τώρα ότι βάζω δύσκολα, δεν υπάρχει σύνθημα σε γήπεδο και ποιητικό, ας πούμε έτσι, απόφευγμα, το οποίο δεν έχει μέσα μπινελίκι. Είμαστε για να μας κλείνουν άμα το κάνουμε. Τέλος πάνω, έτσι. Και μικρό στιγμή σε στείλει κανένας τώρα και σε πάει και σε τι. Αυτά που λες ρε φίλοι μου μπορούν να συγκινούν και όλες οι κολόνες της ΔΕΗ. Μπιπ, μπιπ, έγινε, σε φιλούμε. Και όλες οι κολόνες, σε σένα ναι, φιλούμε. Επίσης, καλά, εντάξει, το ιστορικό είναι Παρθένα του Λινιάδη χθένα. Μας γράφει εδώ ο φίλος μας ο Γκρέκ. Ο φίλος μας ο Βασίλης μας έχει ποστάρει και αξίζει να το δείτε. Είναι τεράστιο, θα το βάλω, θα το μεταδώσω. Τα παλαιά τα χρόνια, ο Λευτέρης να το θυμάται. Το σάλι του. Ο Θέμης, ένας παλαιός φίλος της ΑΕΚ, που πήγαινε στο γήπεδο και απήγγειλε το σάλι, νομίζω, του Πούσκιν. Ένα ποίημα μέσα στην κερκίδα των φανατικών της ΑΕΚ. Υπέρμετρος σουρεαλισμός. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Ο σουρεαλισμός μας ενώνει και συνέχεια δικιά σου. Έτσι, ο καθένας δικό σας, επόμενη. Ήταν. Έτσι, τρεις τελίτσες. Σαν την αναπτήρα σου, είναι η χαρακτήρα σου. Είναι κάτι αναπτήρες. Είναι κάτι χαρακτήρες, τελειωμένοι αναπτήρες που έχει πει η Άντζελα. Επίσης. Α, τέτοιο πράγμα. Ναι, ναι, εννοείται. Ο Βάγκουλας που υπήρχε κάποτε στην Πότσαρη, μπορεί να πάει να ζητήσει τα πνευματικά δικαιώματα. Τι ήταν ο Βάγκουλας, Κίσκεσε Βάγκουλας. Κίσκεσε Βάγκουλας ήταν το πρώτο συνεργείο μηχανών στην περιοχή της Τούμπας, όπου όλοι οι Ινδιάνοι τότε της εποχής, τέλη δεκαετίας 70, αρχές 80, εκεί εννοείται οι μηχανές χωρίς πινακίδα, πινακίδα. Μόνο σου έγραφε ένα νούμερο και τελείωνε. Ωραία, ωραία πράγματα. Κανονικά. Ήταν η εποχή που τότε υπήρχε, λέγαμε το καρούμπαλο. Έρχεται το καρούμπαλο. Λοιπόν, να πω κι εγώ, είδες, μπερδεύτηκα με το Λευτέρη, με τον ημιτό τώρα. Ναι, και δεν... Α, ναι. Τι να το κάνεις το Μενίρ, όταν δεν έχεις ανελκυστήρ. Ανελκυστήρ, ανελκυστήρ, του Άριο Σωτήρ. Είναι διασκευή από Βελίξ. Μάλιστα, εντάξει, έγινε. Καλή συνέχεια. Τσάω, 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 τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Στην Εύβοια, στην Κίμη, μια φορά φιλοξενούσαμε κάτι γνωστού. Αν νόμιζα θα πεις ποίημα, έτσι πως το πήγες στην Εύβοια, στην Κίμη. Ναι, όχι, θα πω ποίημα, θα πω. Περίμενα μάλιστα, το ολικιωτό. Ναι, 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 να μην καλύψεις, ναι. Χάνουμε χρόνο και θέλει να πάρει και ο επόμενος. Ναι. Στην Εύβοια, στην Κίμη, παλιά φιλοξενούσαμε κάτι φίλους του πατέρα μου από το Μόναχο. Ναι. Και ήτανε και κάτι γυναίκες. Ναι. Λοιπόν, ήτανε από το Μόναχο οι γυναίκες. Όταν περνούσε ο γύφτος και πουλούσε καρπούζι και πεπόνι, φωνάζαν οι Γερμανίδες. Πεπόνι, πεπόνι, στήνι και τεντώνι. Γεια σας. Γεια σας. Εμφάνταστα όλα, μάλιστα. Εδώ φίλος μας ο Κώστας μας θέλει το... Τα μπούτια σου σαν γάλατα, γαργάλατα, γαργάλατα. Καταπληκτικό και αυτό. Σε ένα Ερακλής Πανιώνιος, ένας πάνθυρας πετούσε φωτοβολής 13. Ήταν καμιά 130 κιλά χωρίς μπλούζα. Όταν μια στιγμή ακούγεται από τη 10, χοντρέ, χοντρέ, δεν απάφτωσες ποτέ.
ο φίλος μας, ο Μαστοστέλη, ο φίλος μας ο Δημήτρης, ο φίλος μας ο Σταύρος, το ΠΑΟΚ ξέρω εγώ, εντάξει. Βασικά και δηλαδή ΠΑΟΚ με έχεις φτιάξει. Αυτό ήταν μια παραλλαγή την οποία ομολογώ ότι δεν την γνώριζα. Ένα ιστορικό ποιητικό άσμα που φωνάζανε παλιά οι φίλοι του ΠΑΟΚ τότε, επί Final Four, μας στέλνει ο φίλος μας ο Σάββας που λέει τότε που είχε τρακάρει ο Χρήστος Τσέκος και δεν αγωνίστηκε με αποτέλεσμα, γιατί ήταν αυτό η απόρρεια όλων των γεγονότων, ο ΠΑΟΚ να αποκλειστεί από την Μπενετόνε το 1993 στο Final Four της του Πειραιά. Βγαίνει περιφερειακό ΠΑΟΚ ολέ ολέ, γκαζώνει το παλιάμαξο ΠΑΟΚ ολέ ολέ και ξαφνικά σε μια στροφή ΠΑΟΚ ολέ ολέ του μπάρει με την οροφή ΠΑΟΚ ολέ ολέ. Από τα συντρίμια βγαίνει μόνος ΠΑΟΚ ολέ ολέ ολέ, δεν βοηθάει ο τροχονόμος ΠΑΟΚ ολέ ολέ ολέ, είναι Ατζαμής και Τσαμπουκάς ΠΑΟΚ ολέ ολέ ολέ, ο Τζέκος σου αλυταράς. Μάλιστα. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώς το να. Ξέρεις ότι εγώ δεν ασχολούμαι με την ποιήση των αρνών, αλλά... με άλλες ποιήσεις δεν ασχολούμαι. Ανέραστε άνθρωπε, δεν είναι αμαρτία. Αλλά... στην κόλαση θα πας μόνο για την ατιτλία. Ευχαριστώ πολύ. Είστε καλά, σας ευχαριστώ. Είχε στόμφο ο συγκεκριμένος φίλος ακουρατής. Είχε έτσι ας πούμε μια ποιητική χρειά. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Για το Τζέκο, ναι. Το σύνθημα το μακράν, δηλαδή πιο πνευματώδης και ωραίο, συνδυόμενο και με τον τότε, τέλος πάντων, μας έχει αφήσει τώρα τον Βουλινό, ο οποίος δεν πλήρωνε και όλα αυτά, τότε και με χωρίς κάλτσες και όλα αυτά. Λοιπόν, ο Τσέκος, να επιθυμίσω ότι τράκαρε δύο φορές, μία με βαρέλα, αυτές οι μεγάλες οι μπετονιέρες, και μία με τρακτέρ. Με βαρέλα, και λέω πότε τράκαρε με τον βαρέλα. Είναι όχι, μου αρέσει, λένε αυτές τις μπετονιέρες. Είχε ένα περιστατικό, πήγαινε ο Βιερίνια στην προπόνηση στη Μεσίβρια και τράκαρε με ένα αμάξι, με ένα ντάτσουν, λέει το ρεπορτάζ. Και βγήκανε μέσα από τον Ντάτσουν κάποιοι τύποι και ζητούσανε για τον λόγο. Έγραφε το ρεπορτάζ. Ναι, έγραφε το ρεπορτάζ. Αλλά ήταν λίγο μελαμψή και κατάλαβαν μετά ότι είναι από τη μεριά τους και σταμάτησε η ιστορία. Ναι, μάλλον. Αυτό απορώ. Δεν καταλάβαν ότι είναι. Μάλλον δεν ήταν παουξάκια. Δεν ήταν παουξάκια. Δεν μπορεί τώρα μελαμψή και να μην είναι παουξάκια. Δηλαδή. Στο Φίνικα. Πιο εύκολο είναι να πέσει ο Κομίτης παρά να μην είναι. Κάνεις λάθος. Στον Φίνικα είναι αρκετοκρατούμενος ο Φίνικας. Πριν 30 χρόνια όντως. Η πρώτη. Γιατί τώρα λείπουν δεν είναι εκεί. Εντάξει, δεν είμαστε ρεαλιστές, αλλά το έχω ζήσει το θέμα επειδή έκαναμε προπόνηση τότε και με τον Άρη. Τέλος πάντων, λοιπόν, Τσέκο μετά τα δύο τα τέτοια, και ενώ υπήρχε ο Βουλινός. Ο Βουλινός είχε, πώς το λένε, βιοτεχνία που ξεκινούσε πρώτη ύλη, έκανε τα πανιά, τα άβαφε, μετά έκανε φάσματα και πάει λέγοντας. Ναι. Και πήγαινε κάθε μέρα Λαγκαδά από τον περιφερειακό. Οπότε το σύνθημα υπαξίδες στο Απίκο, Τσέκο έβγα στην περιφέρεια. Στον περιφερειακό, μήπως και τρακάρεις με τον Βουλινό. Μάλιστα. Λοιπόν, κάτσε τώρα και να σε παραφέρω, όχι, και σε παραφέρω λίγο την τάξη. Είδε προηγουμένως είπες ότι όλα τα συνθήματα έχουν μηνελίκη. Τα περισσότερα, ναι. Να σου, α, ναι, να κάνω περισσότερο. Γιατί το μακρά πιο ποιητικό και κουμπίτρο. Έτσι να πω. Τι πατάς ρε, τι πατάς ρε και κουμπιά, ναι. Ακουμπάει το τέτοιο, την οθόνη, αν δεν το πάω λίγο παραπέρα. Άρη, θυμίσου πριν λίγα χρόνια μέσα στα ευρωπαϊκά σαλόνια, Μόναχο, Γκάδη και Σαραγώσα. Όχι, αλλιώς οι οπαδοί σου γράψαν ιστορία. Μάλιστα. Τότε δεν έχει πειραλική. Εντάξει, για να μην πω εγώ για το υπόλοιπο, τώρα σαν Τουρκοφάγο που τα δύο κύπελα τα πήρε με τουρκικές ομάδες, να πούμε. Έτσι, έτσι. Τούρκο τιμωρό. Μάλιστα. Έγινε, σε χαιρετούμε. Τσαο, 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 τσαο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, γόρι μου. Έλα, παχτά. Πού είσαι, βραγόρι μου. Ήρεμα, ήρεμα. Λοιπόν, καταρχήν να ζητήσω και για συγγνώμη που ήταν για σήμερα. Ναι. Αύριο το πρωί θα δώσουμε και τα σκοράκια μας που είναι Αγία Παρασκευή. Αγία Παρασκευή, ναι, τα προγνωστικά της παρέας. Το Αγίου Φράγκο είναι αύριο, ξέρεις. Τι, το Αγίου Φράγκο, γιορτάζουμε εδώ πέρα οι οδόσοι Φράγκων μας. Καλά ρε, οι οικοδόμοι πληρώνται κάθε Παρασκευή ρε. Α, το Αγίου Φράγκο. Ναι ρε πάπη, ναι, να είναι καλά, να είναι καλά γόρι μου. Λοιπόν, τι έγινε σήμερα, κάτσε, κάτσε, θα μας πεις τι έγινε σήμερα, όλος ο κόσμος σε περίμενε. Σήμερα, ναι.
Τι, κοιμήθηκα λιγάκι, είχα και ένα επεισόδιο με το σοφέρ μου. Αυτό κάτι, τι θέλω να μας πεις, τι συνέβη. Θα τα πούμε αύριο, δεν μπορώ τώρα μέσα στο τηλεφώνο. Μα μην τα πει. Πατάμε ρεπορτάζ. Ρεπορτάζ, μάλιστα, εδώ πώς μας... Και έχω να σε πω το ρεπορτάζ με το Βερίνια, τι έγινε. Το Βερίνια, ξέρεις το ρεπορτάζ, για δώσε. Του την πέσανε δύο αυτοκίνητα τσιγκάνοι που ήταν. Ναι. Τρακάρανε καθώς πήγαινα στη Μεσίβρια. Ναι, τέλος πάντων. Και δεν ήταν παουξάκια, είναι δυνατόν. Εντάξει, είναι από εκεί, τέλος πάντων. Μάλιστα. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Έχθες ήμουνα, εγώ ξέρεις για άλλα άτομα δεν μιλάω. Ναι. Ναι, αλλά ήμουνα ανάμεσα στο δημοσίου και τους ιδιώτες. Μάλιστα. Ξέρεις. Και πήγα σε ένα γυράδικο, σου στείλα. Το είδες. Το είδα το γύρο, ναι, τον είδα, δεν προλαβαίνω. Έφαγα για προπόνηση δηλαδή. Για προπόνηση αυτό πόσα. Θα το πω για τον Παύλο, 4. Ρε, αυτά πρέπει να τα γράφουμε βίντεο, θα με φωνάζεις. 4 για προπόνηση. Απλά, έτσι. Δεν ακούγεις και καλά, ίσως και ένα βιντεάκι φαίνεται λίγο, αλλά είναι για ζέσταμα. Έτσι, τα 4 τα σάντουιτς θα έχουμε για ζέσταμα. Εγώ για άτομα δεν μιλάω, αλλά έτσι, έτσι. Μου τι βγαίνει ο Παύλος. Έτσι, έτσι. Εγώ κρατάω το λόγο μου. Εγώ με την κουμέντα, μου λέμε. Έτσι, έτσι. Κρατάς κρυμμένα μυστικά και το κουμέντα. Λοιπόν, αύριο το πρωί. Αύριο θα είσαι εδώ. Να σου πω και ένα άλλο, να δώσω χαιρετίσματα στον Σαββούλη μου, ένας που είναι και αυτός κάνει μέσω διαδίκτυο. Εκπομπή. Διαδίκτυο και περίμενε να ακούσει σήμερα. Γεια σου, ρε Σαββούλη, μας λίγο εδώ μας. Μπράβο, θα βγει και ένας απολυντής. Να βγει. Θα πάρω ξανά πάλι χθες. Ναι. Το βράδυ δηλαδή, ας πούμε, για αύριο το πρωί. Νόμιζα, τον είπα, λέω βγαίστε. Είναι το Απόλλωνα, να βγαίνετε να μιλάτε. Έτσι, το ραδιόφωνο είναι το Απόλλωνα, πάνω απ' όλα. Ω, δεν είναι πάνω μόνο, Απόλλωνα. Να βγαίνετε. Και συγγνώμη για το... Δεν πειράζει, θα σας συγχωρέσουμε, αλλά αύριο... Έτσι, έγινε, αύριο με σκοράκια. Εγώ δεν μιλάω για διώτες και για τέτοια. Έτσι, έτσι, έγινε, φιλιά, φιλιά. Αύριο σκοράκια που δεν έχει βέβαια πρωτάθλημα Super League, αλλά θα τα δώσουμε, τα δικά μας. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Κατάκι. 4 έφαγε, λέει, στην καθισιά του. Γατάκι. 4 έφαγες μέρα Τετάρτη. Μεσοβδόμαδα 4. Τι είπε 4 μεσοβδόμαδα. Για Δευτέρα που ξεκινάω με 4. Γατάκι. Λοιπόν, ένα τετράστικο αφιερωμένο στο φίλο μου τον Πασκάλη. Όλοι οι αστεροειδείς να πέσουν στη γη, εγώ στον πύργο το λευκό στον τάπλο θα είμαι εκεί. Εγώ για ομάδες άλλων, ναι, μπάμπι μου δεν μιλάω. Στον τάπλο του δικέφαλου, κρυφά στη χάν θα πάω. Αυτό είναι Πασκάλι. Στη Χάνθ, γιατί, επειδή είναι εκεί κοντά στο Λευκό Πύργο. Ο Πασκάλι θα πάει μακριά εκεί στη Χάνθ. Αυτό το στιχάκι το έγραψα ο Πασκάλι για εμάς. Εγώ για ομάδες άλλων εμπάρχει. Στο double του δικέφαλου, κρυφά στη Χάνθ. Είναι τόσο βαθιά τα νοήματα που και εγώ ζητάω εξηγήσεις, α πούμε. Ζητάω διευκρινήσεις. Πρέπει κάτω τα ψηλά γράμματα που έχει χαρακτηρίσκο. Λισάριο. Ώρα πίσω που έλεγαν. Πώς είχαμε. Ένα για τον Μιχάλη τώρα, γιατί με προκαλεί. Ναι, ναι, ναι. Για άλλα πιτόγερα εγώ δεν μιλάω, αλλά θα τον κανονίσω εγώ τώρα, ως τον νουπο. Είπαμε, θα το κάνουμε. Μου έχει στείλει εδώ τα πιτόγερα βιντεάκια, τα πάντα, τα έχω μαρτυρίες. Αύριο, ας πούμε. Βίντεο να τα τρώει ή βίντεο φωτογραφίες. Φωτογραφίες, να τα τρώει, δεν έχει. Μιχάλη, ναι. Άσε, Μιχάλη, θα σε φέρω εγώ δύο γουρουνόπουλα φωτογραφία. Μάλιστα. Τι τάβλες άδειες, πώς θα γίνει. Για. Έγινε, σε φιλούμε. Τσαο, 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 τσαο. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Κύριε Μπάμπη, για τους φίλους μου τους Ιταλούς που ακούνε διαδικτυακά Νάπολη και από τη Βόρεια Ιταλία, θα πω το εξής. Ένα πείμα στα Ιταλικά. Πάολο Ρώση, Πάολο Ρώση, Βαλεντίνο Ρώση. Πολύ καλό, καταπληκτικό. Και θα συνεχίσω. Ταρντέλι, Σιρέα, Αλτομπέλι, Μπρούνο Κόντι. Ένα τρία τη Γερμανία μέσα στην Ισπανία. Άντε για. Τσάω. Άντε γεια, άντε γεια. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Καλημέρα. Εκεί ψηλά στον Ημιτό υπάρχει κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, Παύλε, ήταν κλεμμένο αυτό το πείμα που είπες για τον Πασχάλη, γιατί και εγώ το είδα σήμερα πίσω από το ημερολόγιο. Μόλις το έβγαλα ήταν ακριβώς. Δηλαδή, εντάξει, να σεβόμαστε λίγο και τα πνευματικά δικαιώματα. Μπάμπη, μόλις αποχαιρετήσαμε την υπερπασέλινο του Σκουλικιού. Έχει πάρει την ονομασία έτσι, γιατί είναι η εποχή. Έτσι λένε οι Διάνοι, ναι. Βγαίνουν τα σκουλίκια και βγαίνουν τα πουλιά, λέει μετά, και τα τρώνε. Ναι. Αυτό για να μην νομίζουν ότι μιλάμε για κάτι άλλο. Και ακριβώς. Μάλιστα να πω κιόλας, ναι. Και για να το δικαιολογήσω ότι δεν το εννοούμε διαφορετικά, ότι ο Αετός δεν ασχολείται με τέτοια. Με σκουλίκια τρώει συνήθως άλλα θύρα. Ποντίκια, καστορές, τέτοια, μάλιστα. Αυτό, μόλις έφυγε, μάλιστα. Για χαρά. Τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα.
Εγώ με άλλες θρησκείες δεν ασχολούμαι. Αλλά εδώ στην πόλη υπάρχει μέγα άλγος, επειδή υπάρχει τουρκοφάγος. Μάλιστα. Πολύ καλά. Άντε γεια. Λοιπόν, 7 η ώρα. Έχουμε αναπτύξει τις ποιητικές μας δεξιότητες και θα τις ενισχύσουμε μόλις επιστρέφουμε, καθότι ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα του Λόγο Επειδή εδώ στο Λίμπερο 107,4 και με ποδοσφαιρικά άσματα θα σας υποδεχθούμε. Μείνετε συντονισμένοι, άλλη μία καταιγιστική ώρα. Θέλουμε και τις δικές σας καταγραφές μέσα από κερκίδες και γήπεδα, παρκέ, κόρτς που έχουν έτσι φανερώσει την ποιητική διάθεση αυτού του λαού. Όλα αυτά σε πολύ λίγο, μείνετε συντονισμένοι. Τίποτα δε σου κάνει κερφί, βάρα το τέφι, βάρα το τέφι. Τίποτα δεν σε ενθουσιάζει, άκου το σάζι, άκου το σάζι. Κι αν δεν αλλάξει διαθέση, εδώ δεν είσαι αφικανοποιητή πολύ. Κι αν δεν αλλάξει διαθέση, εδώ δεν είσαι κανένας ανικανοποίητος, καμία ανικανοποίητη εδώ στο πρωινό του Λόγο Επειδή στο Λίμπερο 107,4. Καθημερινή ποιητική πανδεσία. Δεν χρειαζόμαστε μόνο την ημέρα, την Παγκόσμια ημέρα ποιησης, για να εορτάσουμε και να τιμήσουμε. Τίποτα πια δεν σου αρέσει, ούτε κι ο Μέση, ούτε κι ο Μέση. Τίποτα πια δεν σε αγγίζει, για βρασερή. Έτσι, μια ποδοσφαιρική και δικιά μας προσέγγιση πάνω στα δρόμενα και στα τεκτενόμενα. Καλημέρα στη γραμμούλα, μας το κλείσε, καλημέρα. Κύριε Παπή. Κύριε Λευτέρη, γρήγορα. Πολύ γρήγορα, θέλω να πω το εξής, ότι για τον κύριο από το Αράου, η δουλειά που κάνω τώρα τα τελευταία χρόνια δεν πληρώνω. Αλλά να ξέρει ότι πριν πεθάνει ο Μαντέλα, μου είχε στείλει διαμάντια που πήγα στην Ολλανδία και τα έχω εξαργυρώσει τα διαμάντια του Μαντέλα σε ένα φίλο του Γιτζάκ Ραμπίν, που στις 9 Απριλίου τίποτα θα κερδίσει τον Νετανιάχου. Τίποτα, τίποτα. Απριλίου έχει εκλογές στο Ισραήλ. Έγινε, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να, καλώς το να. Όταν ήμασταν 11-12 χρόνια παιδάκια, περιμέναμε την αφιλική Κυριακή που αφιέρωνε στα ντέρμπι στην Τούμπα κανένα δίλεπτο το πολύ και έβλεπε στα γκολ στην 4, δηλαδή από την αριστερή πλευρά της τηλεόρασης. Έβαζε γκολ, ας πούμε, πάω σε ντέρμπι, θανατηφόρο γκολ, δηλαδή 2-1, 3-1, και το κομμάτι της 4α, το κάτω κομμάτι, ήταν ακίνητο. Δεν μου πεις γιατί. Δεύτερον, τελικό με τον Ολυμπιακό το 2009 ήταν η πρώτη φορά που ενώθηκε όλο ο κόσμο του ΠΑΟΚ, και επειδή στο Χρυσοχοίδη και τον είπε, αν τυχόν γίνει τίποτα δεν ξαναβγείς ποτέ βουλευτής. Θέλω να μου, το πρώτο ερώτημα θέλω να το σκέφτεις πολύ καλά. Και στον μπάσκετ φυσικά, τα ξενύχια που κάνανε Παρασκευή βράδυ στην προπόνηση του Φιλίππου ή του Νέστορα, τέλος πάντων, για να κοιμόντουσαν στις τουαλέτες για να σου πάω κάρες την επόμενη μέρα. Γιατί ήταν, μάλιστα, ναι, για πέσεις, γιατί ήταν ακίνητοι. Ναι, δεν μπορώ να το σκεφτώ, δώσ' μας την απάντηση. Δεν μπορείς να σκεφτείς. Όχι. Το μόνο, το κάτω κομμάτι. Το κάτω. Γιατί ήταν κόκαλο, ξέρω εγώ. Μπράβο, δεν το βρήκες μόνος. Είπα κι εγώ. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Τσάω. Μήπως ήταν κάτι πιο ποιητικό. Καλημέρα στη γραμμούλα. Πώς δεν είναι και αυτό ποιητικό. Καλημέρα. Καλά το πήγαινες. Ναι. Τι ωραίο το πήγαινες. Τώρα πρωί-πρωί ουσκάκια και με παγάκια και με ξηρή καρπή και λουλουδικό. Έτσι. Καλά το πήγαινες το τραγούδι. Αύριο θα σε βάλω κι άλλα. Και άλλο παγκόσμιο. Δεύτερη. Παγκόσμια μέρα της ποιήσης 2. Ναι. Ρε Παύλο. Ρε Παυλικό μου. Ρε εσύ. Αν με δεις έχω αδυνατήσει και εσένα θα πάω. Ρε 4 ήταν προπόνηση, ρε γίγας ήταν αυτά. Ρε, μέσα είχε τέτοιο, πες το, είχε μέσα τυροσαλάτα, πατάτες,
ντομάτα, γη, είναι δηλαδή σαν την παλάμη μου. Αλλά επειδή με ανάφερε ότι πώς θα το έφτιανα, έπρεπε, συγγνώμη κύριε, με τραβάτε λίγο για να δείξω σε ένα φίλο ότι τρώω 4 σάντουιτς. Πώς θα το κάνουμε, άπεζε. Για σένα θα φάω τα σάντουιτς όλου του κόσμου που τραγουδούσε και στα Ρόβας. Μπράβο τα γόρι μου. Ναι, αλλά εγώ πώς θα μπορούσα να τραβήξω, να τρώω και να τραβάω βίντεο. Γίνεται. Δεν γίνεται. Κάποιον πρέπει να βάλω. Αλλά επειδή είναι, περνούσε ο κόσμος, δεν θα γινόταν δουλειά. Έπρεπε να ρωτήσω κάποιον για να μπορέσει να γίνει δουλειά μέσα εκεί. Ναι. Έγινε, σε χαιρετίζω. Τσάω, τσάω. Για άλλες ομάδες δεν μιλάω. Έχι. Για άλλους φίλους δεν μιλάω. Φιλιά, τσάω, τσάω. Φιλιά, καλημέρα στη γραμμούλα, μας περίμενε. Είμαι με Ράμπιν και με Μαντέλα και σου φωνάζω έλα, έλα. Έχω διαμάντια στην Ολλανδία και θα σε πάω και στην Ινδία. Και μετά στην Τζαμάικα. Να. Λοιπόν, για να. Επειδή όλοι οι μεγάλοι ποιητές βγάζανε και γλωσσάρι μετά για τα ποιήματά τους. Ακριβώς, χρειάζεται και. Δηλαδή, δεν μη σου πω, πήρα δύο διαφορετικά. Γιατί μέσα η ορολογία, τα φανταστική, οι μπουλμέδες και εγώ τα σπυράγια. Γίνονται συνέδρια πάνω, ας πούμε, στην καβαφική γλώσσα και γι' αυτό και είχα σήμερα. Όχι, όχι, δεν είναι καβαφική γλώσσα. Ναι, γενικά, τώρα που ήμουν κάτω σκιώνει, ναι, 5-6 καλοκαίρια και έβγαινα εκεί με τους ψαράδες, πηγαίναμε για ψάρεμα, είχαν τέτοια ορολογία. Παράδειγμα τώρα, Λαγουδέρα είναι το στρόγγυλο τιμόνι, ας πούμε, από τα καΐκια. Και το διάκι είναι εκείνο το μακρόστενο που κάθεσαι πίσω και το κουνάς δεξιά-αριστερά και στρίβει το καΐκι. Κατάλαβες. Ναι. Διάφορα τέτοια. Λοιπόν, και επειδή προηγουμένως, ας πούμε, είπα το άλγος και το τουρκοφάγος, μην το πάρει κάποιος από τη δεύτερη ομάδα της πόλης, ας πούμε, ότι υπάρχει πενιγός προς τα εκεί, προς Θεού. Γιατί ως γνωστόν ο Άρης, τα δύο ευρωπαϊκά του, ένα στο Τωρίνο ήταν με Θες Πίλσεν και το δεύτερο ήταν με την Μπρούσα σε διπλό τελικό Κόρατς. Να ξεφύγω πρώτος... δεν μπορούσα καθώς γύριζα την Μπρούσα που λέει και το τραγούδι. Έτσι, έτσι, ναι, 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 το Μυρωδάτο και αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν, και επειδή το πρώτο εδώ μέσα χάσαμε 17 πόντους, το πέσα γραμματεία χρόνο, να μην λένε διάφοροι, χάσαμε 17 πόντους, λάθος, χάσαμε 13 τώρα, και πήγαμε εκεί μέσα και το κερδίσαμε με 17. Δηλαδή εκεί μέσα σηκώθηκε. Μια ποιητική, ναι, ναι, μια ποιητική εμφάνιση κι αυτή. Και είχε 7 χρόνια, όχι ο Άρης του καλού καιρού, και μετά, πιο δεύτερα με Κόρατς, είχε να χάσει μέσα στη Τουρκία από Τούρκη και ομάδα. Μάλιστα. 7 χρόνια, αλλεπάλληλα. Έτσι, έγινε. Σε χαιρετούμε. Αυτά. Τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα μας, περίμενε. Καλημέρα. Σε λατρεύω, Μιχάλη, σε λατρεύω. Όσα πιτόγυρα και αν τρως, Γατούλη Φωτιάδη, 4 σε έχω για πρωινό και 5 για το βράδυ. Έτσι. Λοιπόν, θα το κάνουμε αυτό τελείως. Θα φτιάξουμε το challenge. Και κάτι τώρα. Με hashtag κιόλας. Για τον τελευταίο φίλο που πήρε. Ναι. Σαν τουρκοφάγοι αρχίσατε να κάνετε πιπέτες, τώρα ξαφτυπώσατε σε στίβα από παλέτες. Μάλιστα. Έγινε. Χαιρετούμε. Τσάω, τσάω. Καλημερίζω. Όπα, μπήκε Μπατμανίδης. Κατάλαβες, δεν είχα σκοπό να ξαναδούμε, τα δώσω τον εαυτό μου. Κλείσε, βρε γραμμούλα. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Κώστα που μας γράφει. Αλή και τρισαλή, στα μάτια σε έπεσε πίσα το σκοτάδι σαν άκουσα όπα, κάτσε το ξαπάρουμε γιατί είναι λίγο με το μέτρο. Αλή και τρισαλή, στα μάτια έπεσε πίσα το σκοτάδι σαν άκουσα ότι ο ύπνος πήρε βαθιά το Φωτιάδι. Μάλιστα, στο περίπου, φίλε μου Κώστα. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Σωτήρη. Φιλοξενούμεν ήρθανε και μας πουλάν και τρέλα. Στο σβέρκο μας τους φόρτωσε κάποτε η Ισαβέλα. Πού αναφέρεται ο φίλος μας ο ποιητής ο Σωτήρης. Καλημέρα στη γραμμούλα. Μηδέν εδώ, καλημέρα. Βάλε από Alpha Blondie and the Solar System το Σεμπεάλαϊ. Αμπελαλέ, Ιμπολαλέ. Ιμπελαλέ, πώς το έλεγες, Ιμπολελέ. Ιμπολελέ. Έτσι, έτσι ακριβώς. Ένα καταπληκτικό σύνθημα βγαλμένο μέσα από τα 80's, τεράστιας έτσι ποιητικής ελεγίας από τους φίλους της Λάρισας που φωνάζανε εκεί δεκαετία του 80. Καταπληκτικό σύνθημα. ΑΕΛ πλήτσης και σούζες στις καρδίτσεις. Στην καρδίτσης. Η Καρδίτσης είναι ο κεντρικός δρόμος στη Λάρισα και μπορούσε εύκολα να κάνει ρήμα με τον τότε παίκτη τον Βυσσινή. ΑΕΛ, δεν το ήξερα αυτό. ΑΕΛ πλήτσης και σούζε στην Καρδίτσης. Και το ΑΕΛ τρακτέρ και λόβιζε διέρ και ούτω καθεξής. Καλημέρα στη γραμμούλα μας.
Καλημέρα. Κάποτε υπήρχε στην Παπαναστασία ένα μαγαζί, εντευκτήριο που πήγαινε ο Πασχάλης και ο ιδιοκτήτης δήλωνε ποιητής. Mm-hmm. Κανονικά πήρε μέρος στους δελφούς και τέτοια. Μιλάμε, πηγαίναμε στο καφενείο γέλιο. Στους δελφούς τι είχε? Γινόταν ο διαγωνισμός. Πήρε το βραβείο των δελφών και το είχε κολλήσει στο μαγαζί. Δεν μπορούσαμε να συνέλθουμε αυτά. Έξι πρέπει να ήταν αυτοί που πήρανε μέρος. Λοιπόν, θα ήθελα να πάρω και εγώ, να σου πω την αλήθεια. Επειδή είχε σχέση και με τον Άρη, πουλούσε το. Είχε βγάλει και ένα δίσκο. Λοιπόν, και πουλούσε το δίσκο. Τι δίσκο? Και, δηλαδή, είχε το εισιτήριο μαζί με το δίσκο, ας πούμε. Τον θέλω αυτό το δίσκο. 2.000, σφύριξα το πέναλτι και δεν το μετανιώνω. Λοιπόν, και σπυρί σε παίρνανε, ο Πασχάλης τώρα τα ξέρει. Αυτά, λοιπόν, και ας πούμε είχε 2.000 δραχμές ο δίσκος και το εισιτήριο είχε ένα χιλιάρικο και έπρεπε να πάρεις μαζί και το δίσκο. Και υπήρχαν και τα ακριβά και ο κόσμος προτιμούσε να πληρώσει 4.000, 5.000 ας πούμε, αρκεί να μην πάρει το δίσκο. Εγώ θα τον έπαιρνα και πραγματικά, αν τον έχει κάποιος αυτόν τον δίσκο, θα ήθελα να τον ακούσω πάρα πολύ. Και υπήρχε και ένα στίχος που έλεγε «Κάντε τις μπόμπες σας ψωμί και τις οβίδες γάλα, γιατί του Πασχάλη το βυζί δεν κατεβάζει γάλα». Μάλιστα. Έγινε. Να μην με επιβεβαιώσει ο Πασχάλη. Μάλιστα. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Έλα, ρε. Έλα. Τι θυμήθηκε ρε τον Γιώργο τον Καλή εκεί κάτω στην υπόγα ρε. Ισχύει αυτό, είχε βγάλει δίσκο. Ναι. Τον έχει ακούσει κανείς αυτό το δίσκο? Τον ακούσαμε ρε φίλε, ήταν για για χρυσό δίσκο αυτός. Λαϊκά τραγούδια, τι τραγούδια είχε? Ναι, είχε λαϊκά, εντάξει λαϊκά, τώρα δεν τα θυμάμαι για ακριβώς αυτός. Πώς τον λέγανε? Γιώργο Καλή. Μάλιστα, μήπως υπάρχει τίποτα στο YouTube, γι' αυτό λέω. Μπες και δες κάτι. Ναι. Τι λάμδα. Ναι. Καλής ή Γκαλής? Καλής, κάπα αλφα, νι, λάμδα, ήτα, σίγμα. Καλής δηλαδή, καλής. Ναι. Ωραία. Μάλιστα. Θα πω εγώ ένα σύστημα σου να προέσω όσο μπορώ να το παρακολουθήσω. Ναι. Θα το κόψω το μισό. Ναι, θα πω το φιλό μου το βγάνω ότι Μόναχο Γάνδη και Ισπανία είναι, όχι Μόναχο Γάνδη και Σαραγώσα. Ναι. Εντάξει. Και το ξέρεις αυτό το σύνθημα. Έτοιμος να το ξέρω, όλα τα σύνθηματα τα ξέρω. Ναι, μπράβο. Αυτό που λέει λαλαλαλα, ναι. Δικέφαλε άκα. Ναι. Κατάλαβες, ναι. Λαλαλαλα, άκα. Ναι. Ναι. Αρτέμι μάτσα του βορρά. Θα έρθω ξανά για να σε κυνηγήσω. Ναι. Στη Τούμπα Παλιοσαμαρά. Μάλιστα. Εγώ ναι, το είπα πολύ σωστά. Ναι. Έτσι ούτε σουρού ούτε τίποτα. Ναι. Έχω βρει τον δίσκο του Γιώργου του. Θα μου πεις αν. Ναι, λοιπόν, έχω βρει κάτι στο YouTube. Θα μου πεις αν είναι αυτό ο Γιώργος Καλής. Ναι. Αδελφοσύνη. Ναι, βάλε να. Αυτό. Βάλε, από το τηλέφωνο δεν μπορώ να. Εντάξει, αλλά, ωραία, κλείσε για να ακούσεις. Για να ακούσουμε μαζί. Τον άνομον τα χέρια. Τον άνομον τα χέρια. Τα τραγούδια της ειρήνης. Α, ωραία, έτσι πασοκικά. Ωραία είναι ρε, γιατί για χαρά που είναι, κάτσε να προχωρείς, δεν είναι τέτοιο τόσο αργό. Να το, μπήκε το πασό. Να τα αναλάμψει ο ουρανός και η συννεφιά να φύγει, η συννεφιά να φύγει. Να μας φιλιώσει ο καιρός με την αδελφοσύνη, με την αδελφοσύνη. Τον κόσμο να βολιάζαμε με τις έννοιες. Ωραία, έτσι πανακαλύπτουμε κυρίες και κύριοι πραγματάκια. Εδώ στο λόγο επειδή καλημέρα στη Γραμμούλα, αδελφοσύνη. Καλημέρα, έτσι όπως είμαστε και οι ακροατές μεταξύ των. Καλημέρα. Να πω λίγο τον αδερφό του Πασχάλη. Εντάξει, είναι ρήμη του λόγου ας πούμε το. Μην ξεχνάμε τώρα ότι είχα και μικρό παιδί να πούμε και όχι το μεγάλωσα με αυτό τον ύμνο. Το πώς το λένε, δηλαδή το ταβάνι που έπιασα είναι που κάθισα και το προχώρησα για να καλύψουμε όλη την γκάμα και την ιστορία του Άρη. Το πρότεινα, έτσι το έγραψα, το πήγα και στον παλιό, τον Super 3, τον Τέλειο, τον κεντρικό του Super 3, όχι στο καινούριο δεν πήγα.
Και μη σου πω, το είπα και στο Χρήστο μια φορά. Λέω, ρε, πάρε, πες το. Ναι. Και ενώ τελειώνει, ας πούμε, αυτό που ξέρουμε όλοι και οι Τουρκαράδες τα παραμιλάνε, συνεχίζω εγώ. Και με στην μπρούσα ήσουν αμάγος, γιατί και μέσα το πήραμε. Και όπως πάντα γενναίος τουρκοφάγος, και στο παλέ το αγιασμένο ήρθε το οίκος το τιμημένο, με δύο αστέρια και του παντού για πάντα θα έχεις γκόμενα αυτή του κρατικού. Μάλιστα. Δεν μεταδίδω άλλο. Έγινε. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Έλα, Μπαλβάν, sorry που σε ξαναπήρα. Τι sorry, εδώ όλοι ξαναπαίρνουν. Άμα δεν ξαναπάρεις, δεν είσαι ακροατής. Έχω αρχείο, κόλλησα τώρα το ρεκόρ στα 100 του Bolt, ακριβώς το θυμάσαι. 958. 958, ένα. Σταθμό στον πολιτισμό. Και ένα αυτό και δεύτερον, οι πρώτες καταλήψεις γίνανε το 91 με την Μπονέρα, μα θυμάμαι. Ναι. Οι πολύ μεγάλες με Κοντογιανόπουλο, υπουργό παιδείας τότε. Κάνεις λάθος. Τι? Το παγκόσμιο ρεκόρ 100 δεν καταρρίφθηκε από τον Πόλτα κόσμο. Όχι, δεν έχει καταρρυφθεί ακόμα ποτέ. Είναι 6,58 από τη θύρα 3 στη θύρα 1 στο Χαριλάου. Από τους Αδριανούς μεριά στη θύρα 1, τους υποξίδες, ας πούμε. Μάλιστα, έπρεπε να το έχω φανταστεί ότι θα πάει εκεί. Δεν αναφορά για τις καταλήψεις. Είναι οι καταλήψεις που γινόντας κατά Τζόγλιο, ας πούμε. Όχι τον Μπονέρα. Μάλιστα. Έχεις να μας πεις κάποιο ποιητικό συνθηματάκι της εποχής, έτσι, ας πούμε. Ποιητικό για μένα, κοίταξε. Χωρίς ομολογία. Όχι, με καμιά σχέση. Είμαι 46 χρονών, δεν είχε γεννηθείς. Για μένα θέλετε εκδρομή όταν είσαι στην Αθήνα. Δηλαδή, ξέρεις, δράμα, καβάλα, καρδίτες, δεν το θέλω, το θέλω βόλτες. Είναι το... Βουντού βουντού, ας πούμε, όταν πηγαίναμε ένα τάλιρο στο Βεζνάδικο και βγαίναν όλοι οι γάβροι στο γεφυράκι, ας πούμε, ξέρεις που είναι ο χώρος. Ναι, ένα αυτό, ένα, δεν είμαστε καλά στα μυαλά μας. Και τρίτον, όταν είχαμε οργανωτή κερκίδας, και όχι τώρα, πάγκου εκδρομές, μην πω τους συνέχεια, ναι, έναν υφάλαιο, ναι. Κάθε επίθεση στο μπάσκετ ήταν ένα καινούριο, ξεχωριστό σύνθημα. Δηλαδή ήταν 54-56 υπέρ μας δύο πόντους. Έλεγε, ξέρω εγώ, Βασίλης, δύο τριό τρίγωρο, δηλαδή τα έχει παρατήσει ο Μάκης, ας πούμε. Δηλαδή ήσουν μείον 7 πίσω, δηλαδή άλλο σύνθημα. Καταλαβαίνεις τώρα. Ναι, υπήρχε εγρήγορση. Η μεθοδολογία στα συνθήματα, ας πούμε. Μάλιστα, αυτό θα μπορούσε να διδάσκεται μεθοδολογία συνθημάτων, ας πούμε, να είναι στα πανεπιστήμια. Ναι, πραγματικά, εννοείται μεθοδολογία. Δεν μπορεί τώρα, ας πούμε, να σε σοφαρίζει μια αντιπαλαιομάδα στην Τούμπα και εσύ να είσαι ΠΑΟΚ εκδρομές. Ναι, μάλιστα. Μάθαμε από παιδιά. Όχι, ρε φίλε, εντάξει, κάτσε καλά. Εμείς μεγαλώσαμε. Ο στρατηγός, δηλαδή, ανέβαινε, ας πούμε, έβλεπε κάποιον στη γωνία πάνω αριστερά, γωνία 5 με 4 α, ψηλά πάνω τέρμα, και ανέβαινε τα σκαλοπάτια και τον έκανε μια χλέπα και μια φάπα. Πρωί-πρωί. Μάλιστα. Έγινε, σε χαιρετούμε. Τσαο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Τώρα μιλούσα με τον φίλο τον Παοκτσί από το Ζαγκλιβέρι. Λοιπόν, μου είπε να αναφέρω το εξής γεγονός, το οποίο είναι πραγματικότητα. Ήμουν παιδί, στο Λύκειο πήγαινα, είχε τελειώσει το Ευρωμπάσκετ, ήμασταν ακόμα στο 88, εκεί το 1988, πάω στο ΣΕΦ, παίζει ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ. Είχε και φιλάθλους της ΑΕΚ, είχε και φιλάθλους του Ολυμπιακού τότε. Λοιπόν, έπαιζε ο Ελληνιάδης τότε. Το είπαμε, το αναφέραμε, είναι από τα πιο ιστορικά, ναι. Κάνουνε δύο διακοπές. Τότε ήταν 2-20 λεπτά τα ημίχρονα. Και τους φωνάζαμε στη δεύτερη διακοπή, εδώ δεν είναι Αμερική, τα 4 ημίχρονα τα παίζουν εκεί. Το διακόπτανε το παιχνίδι. Πολύ καλό. Βέβαια, έγινε. Πήγαν άρον από το γήπεδο. Τσάω. Εδώ μας γράφει ο φίλος μας ο Νικόλας. Να δω πώς θα το μεταδώσω. Είσαι, λέει, αυθόρμητο, λέει, στην Τούμπα μετά από εντελώς άστοχο σούτ αντιπάλου με πρόβλημα τριχόπτωσης αρχές δεκαετίας του 90. Είσαι φαλακρός, είσαι και άκας, είσαι με δύο λόγια φαλακρό. Άκας. Καλό. Ποιητικότατο. Καλημέρα στη γραμμούλα.
Καλημέρα, τι κάνουμε. Καλά είσαι. Περίφημα, εσύ. Βλέπω εφιάλτη μου το Λευτέρι, ρε μαλάκα. Έβρε. Συγγνώμη. Εφιάλτης, γιατί, έχει γίνει εφιάλτη σου. Μισοκοιμάμαι και τον ακούω να βγαίνει συνέχεια και βλέπω εφιάλτη. Μάλιστα, τι να κάνω. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Όταν δεν βγαίνει λέτε γιατί δεν βγαίνει. Όταν βγαίνει λέτε γιατί βγαίνει. Δεν σας πιάνω από πουθενά. Εγώ μου προσπαθώ θέλω να βγαίνει μια φορά, δύο φορές και αρκετά. Μάλιστα. Τι να κάνω. Δεν έχουμε αναγνώριση κλήσεων εδώ. Αλλά δεν κόβουμε και κανέναν. Είμαστε. Δεν είναι παρακόμιση, είναι ευγενική εκπομπή. Εκπομπή απόλυτης ελευθερίας. Λοιπόν, έχεις να καταθέσεις κάποιον ποιητικό βολό σε αυτήν την καταπληκτική. Γιατί πήρα. Μαύρα μαλλιά και πράσινα μάτια. Φεγγαριού το φως το έκανες κομμάτια. Ποιος το έχει πει αυτό το μεγάλο? Εγώ. Α. Έτσι, χειροκροτούμε. Και τώρα γράφω και, θα γράψω και άλλο. Ναι. Και άλλη στροφή. Ναι, μην με κοιτάς με μάτια που κλαίνε, μην με κοιτάς με χείλη που καίνε. Μάτια που κλαίνε, μην τα πιστεύεις. Δεν το έχω πει εγώ. Αυτό το έχει πει ο μεγάλος Σωτήρης Μουστάκας στην ταινία. Σε ποια ταινία ήτανε? Δεν το θυμάμαι, θα βάλουμε το απόσπασμα. Έχει για την Παγκόσμια ημέρα ποίησης. Μάλιστα, κάνε ένα σύνθημα έτσι που μας έχει εμπνεύσει. Νερό στο μόρι. Μάλιστα, τότε. Ήμουν στην Αθήνα τότε εκείνη την περίοδο για το Final Four της Αθήνας. Λοιπόν, θα γίνω τώρα Μάριος Ασλαμάς. Έχει στον Sky έναν δημοσιογράφο από το Sigma TV και θα έλεγα. Που τα βλέπει τηλεόραση ο Ασλαμάς. Ο Λάσκαρης. Είναι ίδιος στο Sky, ίδιος ο Λάσκαρης. Ο Λάσκαρης ποιος, ο πρώην μεγαλομέτωχος. Ο πρώην μεγαλομέτωχος της ομάδας του καλαθοσφαιρικού Άρεος. Ναι. Έτσι, αυτό το άσχετο το είχα να πω τώρα. Έτσι, ας πούμε, μπήκε ο Μάριο μέσα στο σώμα μου. Να είσαι καλά. Ποτέ δεν ήταν σχετική. Σωστό και αυτό. Έτσι, φιλιά. Νο, νερό στο μόρνο, ναι, φωνάζανε τότε. Το θυμάστε εκείνη την εποχή. Οι παλαιότεροι, ίσως, όπως στο Λεκανοπίδιο της Αττικής, είχαν πανικοβάλει τον κόσμο ότι τελειώνουν τα αποθέματα νερού και βγαίναν οι εφημερίδες με τίτλους κάθε μέρα, όχι τρομοκρατικούς και τρομολαγνικούς. 60 μέρες μετά έρχεται η ερήμωση και το ένα και το άλλο. Και έτσι εδώ συμπαναστάτε, ας πούμε, οπαδοί ομάδων της Θεσσαλονίκης είχαν σταθεί στο πλάι των κατοίκων του Λεκανοπεδίου τραγουδώντας νο, νερό στο μόρνο και αφιδάτωση τραλαλαλαλάι και άλλα πολλά όμορφα. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Απίστευτο ατακαδόρικο σύνθημα στο παλέ πριν 25 χρόνια. Μαυροσκούφια. Παίζει Άρης ΠΑΟΚ, είναι η ώρα δύσκολη και για περίεργο λόγο οι Παοκτσίδες είναι περισσότεροι από τους Αριανούς μέσα στο παλέ. Και σταθερά ο Άρης από τότε ακόμα καλύτερη ομάδα, και φιλικό ήταν πιο πάνω. Αλλά οι Παοκτσίδες κάτι έπρεπε να φωνάξουν, έτσι το χαλαρό, δεν είχε αρχίσει ακόμα το χουγκανιλίκι να πούμε και τέτοια. Σύνθημα οι Παοκτσίδες, δεν έχετε ομάδα, δεν έχετε λαό, τι ήρθατε να κάνετε στο γήπεδο αυτό? Και στο επιτόπου, ρε, τώρα 100-200, απάντηση. Δεν έχουμε ομάδα, δεν έχουμε λαό, εσείς που τα έχετε όλα, κοιτάξτε στο ταμπλό. Ναι. Ήτανε πάνω. Το φωνάζαμε και στο δημοτικό αυτό. Ναι. Το θυμάμαι. Αλλά δεν είχαμε ταμπλό. Δεν είχαμε ταμπλό. Το χρησιμοποιούμε από την αρχή. Ναι. Το ταμπλό, ποιο ταμπλό, αυτό το φωτεινό με την τέτοια, μπερδευτικές. Που έλεγε το σκορ που ήταν πάνω Άρη. Λοιπόν. Σήμερα πρέπει να γίνει οπωσδήποτε αναφορά στον Φανφάρα, δεν μου ερχόταν το όνομα. Ναι. Και ψάξε βρέστο, αλλά το ξέσπασμά του, που, απόσπασμα, του Κωνσταντίνου, ναι. Που λέει, ξέρω εγώ, μαύρα κοράκια και ξέρω εγώ, και που τελειώνει ο Φανφάρας, πετάγει τον Κωνσταντίνου και λέει, είναι τα μυαλά σου λειψά και αυτινής πιο τρελά, ακούσε την αδερφή θα του. Θα το βάλουμε. Ναι. Σας θολώσαν τα λεφτά. Γεια σου Φανφάρα Φαφλατά. Γεια σου φιλιά, τσάω. Καλημέρα στην γραμμούλα. Μάλιστα. Μηδέν εδώ, καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, ο στρατηγός πριν την προθέρμανση, μια μισή ώρα πριν, όταν κάνανε οι ομάδες και ερχόντουσαν να κάνουν ασκήσεις, έλεγε το εξής: πάντα θα ρίχνουμε μπινελίκια στον τερματοφύλακα. Γιατί? Άκου να σου πω, η φιλοσοφία είναι η φιλοσοφία των συστημάτων. Έτσι ακριβώς. Μεθοδολογία, όπως πρέπει. Μεθοδολογία. Για ποιο λόγο, ρε Μάκη, για να το ρίξω, άπου
ξεκινούσαμε τώρα. Από Συρίγο Πανιωνίου. Δοξάκηδες. Ο καημένος ο Κατσιαούνης. Αχ, αυτός ο Κατσιαούνης. Και τι δεν άκουγε. Με την Ίωνο Δραγούμη, δηλαδή, πώς τέριαζε, ας πούμε, το σύνθημα. Ναι. Ναι. Καλησπέρα. Καλή καλησπέρα. Όχι. Κατσιαούνη. Καλή Κατσιαούνη. Καλησπέρα. Σε τρία δευτερόλεπτα. Κατσιαούνη. Καλή Κατσιαούνη. Ξανά καλησπέρα. Φωνάζαν καλησπέρα. Ναι, κανονικά. Κατσιαούνη, καλέ Κατσιαούνη, καλησπέρα. Αυτό γινόταν τρεις φορές και συντέρωτα έφερε το Μπινελίκη. Ναι. Και ένα άλλο, το... κόλλησα τώρα. Ναι, για Σαργκάνη φυσικά, ο Σαργκάνης ήταν το τόπτερμα του φυλακαστότερου. Βέβαια, φάντομ, το φάντομ. Ο Φάντομ, ναι, έπρεπε δηλαδή η μεθοδολογία ήταν να τρομοκρατήσεις, δηλαδή με το περνούσε τουλάχιστον σε ένα ημίχρονο πίσω από την τέσσερα, ρε παιδί. Μεθοδολογία συνθημάτων μόνο στο λόγο επειδή διδάσκουμε, κυρίες και κύριοι. Έτσι, για τις νέες γενιές. Να τα λέμε. Ναι. Μόνο στο μόνο, καλά φυσικά, ναι. Έτσι. Αλλά κάτι ήθελα μπασκετικό να κάνω. Δεν πειράζει. Αν το θυμηθείς, εδώ είμαστε. Εφημερεύουμε. 2-31-0-2-7-3-8. Φιλιά! Τσαό! Καλημέρα στη γραμμούλα μας πριν το διάλειμμα. Καλημέρα. Έλα, κορί. Έλα, παλικάρε. Επειδή ο Γιώργος δεν τα θυμάται καλά τα πράγματα σου, για ποιος έχει το παγκόσμιο ρεκόρ. Από Μικράς Ασίας Κλεάθους μέχρι τη θύρα 4 πόσα δευτερόλεπτα κάνανε. Δεν ξέρω τι να σου πω τώρα. Δεν κουνήθηκε ο δείχτης. Μάλιστα. Εντάξει. Μασουλάσε, ναι. Εντάξει, έγινε. Άντε. Άντε, τσάω. Λοιπόν, θα οδηγηθούμε στο τελευταίο μας μικρό διαλυματάκι. Στην Παγκόσμια Υπέρα Ποίησης, βεβαίως σήμερα. Την τιμάμε δε όντως. ΑΟΚ, λέει, μπορείς γιατί δεν τους απαυτώνεις. Φωνάζανε στην καβάλα μας, γράφει εδώ. Ένας φίλος μας, ο Γιώργος, έχει καταθέσει την άποψή του και άλλα πολλά και άλλα πολλά, έτσι, και τραγούδια ποδοσφαιρικά. θα τα πούμε άμα τι επιστροφή στο βάλογο το απόσπασμα. Άντα στο βάλουμε για να τιμήσουμε την Παγκόσμια ημέρα ποίησης και θα επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι. Ομαδάρες, για αυτές τραγουδάμε, για αυτές συνομιλούμε, για αυτές πονάμε, για αυτές ξενυχτάμε και για αυτές ξυπνάμε καθημερινά, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Λόγο Επειδή, στο Λίπερο 107,4. 6 με 8, πρωινή πανδεσία. Καλημερίζουμε τους έσχατους που μπαίνουν στην παρεούλα μας για το τελευταίο περίπου αυτό μισαωράκι. Σήμερα Παγκόσμια ημέρα ποίησης και σκαρώνουμε ποιηματάκια και αναφέρουμε και άλλα εφάνταστα μέσα από τους χώρους των ελληνικών γηπέδων. Μας γράφει εδώ φίλος μας ο Νίκος, δεν αναφέρει όμως ποιο παιχνίδι. Έβγαινε, λέει, κάποτε ο Λαγός σε ένα μάτς για να πάει στον πάγκο να πιει νερό, λέει, και του φωνάζανε από την κερκίδα. Πάει ο Λαγός να πιει νερό. Ο φίλος μας ο Λεωνίδης αναφέρει σε μάτς του ΠΑΟΚ, λέει, προς το τέταρτο διαιτητή ακούστηκε το επικό «Τέταρτος να είσαι και με την γυναίκα σου». Καλημερίζει το Λόγο Επειδή τη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Ναι, ξανά καλημέρα. Φευγάτε, δεν με λένε Γιώργο, είμαι ο Χρήστος Βουλόπουλος. Λοιπόν, 4 κομβικά μπάτμαν. Διήμερη εκδομή, κόσμο του ΠΑΟΚ 87-88, πες με τάφο Ινδού. Για να μπει στον τάφο του Ινδού είναι σαν να μπαίνει, δηλαδή, κάτω από την τέσσερα, ας πούμε, ένα κλειστό παιδάκι, 1800 άτομα. Και πάμε 4 πούλμαν, πιάνουμε το ένα πέταλο, χωρίς αστυνομία, τι διακριτική κλαϊμάει τέλος πάντων, τελειώνει το μάτσο και φεύγουμε και φτάνουμε στη Λιβαδιά, τη λεγόμενη, με τα σουβλάκια, 7.30 ώρα το πρωί. Λιβαδιά, σαν χωριό, όλοι κοιμόντουσαν, τα ανοίγουμε όλα. Έγινε η ψηριστική του αιώνα με σουβλάκια, με τους γύρους κανονικά, αγκαλιά, αγκαζέ, βόλτα. Ένα αυτό, δεύτερο. Ρε Φευγάτε, πες μου, σε παρακαλώ πολύ, αν έπαιζε Ολυμπιακός Άρης
Κυριακή 7.30 ώρα, όχι, ναι, κοινώς, δηλαδή να τελειώσει το μάτς 9.30 μέχρι να γίνουν η αστυνομία να φτάσει στη Θεσσαλονίκη 9 η ώρα το πρωί, να κατεβάσεις 6.800 εισιτήρια όσα δικαιούσε. Εγώ δεν σου μιλάω για την τελικότερα, γιατί και οι νεκροί πήγαν, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Αλλά Κυριακή από, βράδυ 6.800. Ένα αυτό. Καρεσκάκι με αποχή, μάλλον ο Βουλνός είπε, ο Θουβού, ο συγχωρεμένος, απαγορεύεται να κατέβουν οι οπαδοί μας. Κατεβαίνουν ξαφνικά να βλέπεις, δηλαδή σαν να βλέπεις στην Εωσία ξένη 450 άτομα, αεξίδες, πέσεις, Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς, ναι, και να κάνουν βόλτες. Μπήκανε τα παοξάγια, ξέρω εγώ, τους βάλανε στις 12, μα θυμάσαι το 89 Batman, που χάσαμε 4-0, με τον Κιτσικλή τέλος πάντων. Ένα αυτό, επίσης είχαμε ένα ονοματικά... Ναι, αλλά ποιητικά, συνθήματα περιμένουμε να μας πεις. Συνθήματα. Είχαμε το Σκαρτάδο, τέλος πάντων, ο οποίος ήταν δικηγόρος. Δικηγόρος, δηλαδή, όντως, ας Σκαρτάδος. Και κάνει μη, του βάζει τάκλινο Σκαρτάδος και πέφτει ο Μαλωνάς στη μεγάλη περιοχή. Όχι. Ναι. Αυτό ήταν το κόρνερ του Νικάκη σε ΠΑΟΚΑΕΚ που πήγαινε να το εκτελέσει από την 4α απέναντι στη ΣΑΕΚ. Και αυτό δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά. Ο Νικάκης δίνει εντολή να εκτελέσει το κόρνερ από την αντίπαλη πλευρά του γηπέδου. Δηλαδή από την άλλη γωνία. Ο Σκαρτάδος ήταν ένας από τους τύπους που δεν σηκώνονταν σαν γκολ, ας πούμε. Όταν σου είπα στο πρώτο μου τηλεφώνημα. Ο Σκαρτάδος δε, στις δε συλλήψεις, επειδή ήξερε από δικηγόρη, αναλάβανε την υπεράσπιση όλων των συλληφθέντων. Μάλιστα, μαζί μας τους που ήταν και αυτός συλληφθέντων. Το συλλαμβάνανε και... Το χειρότερο σύστημα για μένα προσωπικά, που πραγματικά όποτε βλέπω μπασκετικό Άρη θέλω με βέλο που να δω. Στο τελευταίο δευτερόλεπτο ήταν ό,τι πιο καταπληκτικό έχω ακούσει από πλευράς Αριανών. Στο τελευταίο δευτερόλεπτο του αγώνα έπεσε τρίποντα και μία δεξερή. Εντάξει, όσοι κατάλαβαν, καταλαβαίνεις. Μάλιστα. Ωραία, έγινε. Τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Ποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Καλημέρα. Λοιπόν, έχω γράψει ολόκληρο πείμα. Να τα ακούσουμε. Λοιπόν, η πρώτη στροφή την έχω πει, θα την ξαναπώ. Ναι. Μαύρα μαλλιά και πράσινα μάτια, το φεγγαριό το φως το έκανες κομμάτια. Ο ήλιος πέφτει στα μαλλιά σου, ακτίνα από χρυσάφι η καρδιά σου. Το δέρμα σου λευκό, μυρίζει σαν τις φύσεις στο νερό. Τα λόγια μου χάνω, δεν ξέρω τι να πω. Βάλε μέσα τον καπετάνο. Θα έλεγα εγώ, τα λόγια μου χάνω. Ναι. Πολύ καλό, πολύ καλό. Έγινε. Και ένα, ναι. Και μ' αρέσει ένα των συμπολιτών, ναι, ναι. Ποιο? Έχει βρισιά, δεν θα την πω τη βρισιά φυσικά. Κυτρίνησε όλη η Ελλάδα. Ήρθε καιρός τελίτσες. Να αλλάξει το... Μάλιστα. Έγινε, σε χαιρετούμε. Τσάω, 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 τσάω. Υπάρχει αμφρότητα. Ανά μεταξύ των φιλάθλων, εδώ στο λόγο επειδή. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα σας. Καλώς τον αγάλος τον. Έχει αλλάξει η εκπομπή, βλέπω ύφος και τέτοια. Βλέπω ποιήση. Βέβαια, επίπεδο. Επίπεδο. Έχει αλλάξει, Έτσι θα αλλάξουμε το ποδόσφαιρο. Αρχίζω και αφιβάλλω για τον εαυτό μου, γιατί εγώ τις εκπομπές δεν τις ακούω ποτέ. Δεν ξέρω, παιδιά, αλλά εντάξει. Εδώ δεν γίνεται να μην δείτε να ακούσεις. Ναι. Κάνε μια στροφή πάλι εκεί που ήσουν, να σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, εγώ οπαδικά, φίλε μου Μπάμπη, θυμάμαι μια εκδρομή στη Σαραγώσα. Οκταήμερη εκδρομή, Final Four της Σαραγώσα, τον 90, η οποία σαν εκδρομή νομίζω ότι τόσο κόσμος που είχε πάει είχαν πάρει και, δεν ξέρω, η αστυνομία της Ισπανίας. Ναι. Δεν περίμενε τόσο κόσμος, αφού δεν μας φυλάξανε καθόλου, να φανταστείς, γιατί δεν περίμενε. Στο δεύτερο βέβαια τέτοιο, έστειλανε άτομα, μας φυλάξανε, μας κάνανε και γίνανε κάποια επεισόδια. Τέλος πάντων, μεγάλη εκδρομή. Και θυμάμαι την κερκιδάρα που κάναμε και τι, σε αγώνα, τότε το είχε πάρει η Ιουγκοπλάστικα, έπαιζε στο τελικό με την Μπαρτσελώνα. Ο Άρης έπαιζε σε μικρό τελικό με τη Λιμόζ. Αποκλειστήκαμε από την Μπαρτσελώνα και έπαιζε η Ιουγκοπλάστικα. Και την κερκίδα, την καλή την κερκίδα, φίλε μου Μπάμπη, την κάναμε στον τελικό με την Μπαρτσελώνα Ιουγκοπλάστικα. Αφού σηκώθηκε όλο το γήπεδο, δεν το ξεχνάω ποτέ αυτό,
Σηκώθηκε όλο το γήπεδο, φίλε μου, Μπάμπη, και μας χειροκροτούσε. Που δεν είχε και άγχος τότε. Σου λέει, χάσαμε που χάσαμε, δεν βαριέσαι. Εντάξει, ναι. Να φανταστείς ότι πολλοί θέλανε να πουλήσουν τα εισιτήριά τους. Για να μην μπούμε στο μικρό τελικό, γιατί τα εισιτήρια ήταν πακέτο για όλα τα τμήματα. Και σηκώθηκαν όλοι και μας χειροκροτούσαν. Και παίκτες συγκουρασιαστικά το κύπελο ήρθαν, το σηκώσανε μπροστά μας. Δεν θα την ξεχάσω αυτή την εικόνα ποτέ. Μιλάμε για κερκιδάρα όμως, ναι. Αφού οι αστυνομικοί και οι αστυνομικοί που μας φιλούσανε μέσα στο γήπεδο είχαν πάθει έτσι. Αφού το λέει και το σύνδημα, Μόναχο, Γάνδη και Ισπανία. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, άσε, στο Μόναχο κάναμε εκεί την εκδρομή που κάναμε, φίλε. Ήταν πολύ τρέλα. Μιλάμε για πολύ τρέλα μέσα στη βροχή, στο κέντρο του Μονάχου, να φωνάζουμε συστήματα για τον Άρη. Που περνούσαν οι Γερμανοί και μας κάνανε εκείνη τη χειρονομία. Καλά, εσείς είστε σαλεμένοι. Είστε σαλεμένοι, μάλιστα. Είναι πολύ καλές οπαδικές. Έτσι, τα παλιά, τα ωραία τα χρόνια. Να σε καλά. Μπράβο. Σε φιλούμε. Τσαο, 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 τσαο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, Μπάμπη. Ναι, έχω γράψει ένα ποίημα. Να τα ακούσουμε. Εμπνευσμένο από τον τελικό τον περσινό του κυπέλου. Οχ. Στον ποδόσφαιρο. Οχ. Είναι πολύ καλό, δεν είναι. Δεν παρέσει. Έχουμε κρίση για τον εαυτό μας πάνω απ' όλα. Λοιπόν, είναι μάω-μάω, μάω-μάω. Το χαρτί σας και το ρόσο σας στη Δεκελία στα Φιλαδέλφια θα νικάω. Μάλιστα, γεια σας. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον 225 που μας λέει τα στρατά από το Λιτόχωρο στέλνουν τους πρωινούς χαιρετισμούς τους. Καλημερίζουμε τα στρατά 225, δεν είναι και σειρά, ε. Τώρα που είμαστε 300. Πολύ. Τα φιλιά μας σε όλα τα ελληνικά στρατά που και αυτά Παγκόσμια ημέρα ποίησης είναι συντονισμένα με το λόγο, επειδή εκεί κι αν έχουν γραφτεί υποποιίες. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Να συμπληρώσω για το φίλο τον Αριανό προηγουμένως που είπε, επειδή ήμουνα και εγώ εκεί και ξέρω, είχαμε κερδίσει τη Λιμός. Είχαμε πάρει στο μικρό τελικό, πρώτη φορά κερδίσαμε σε μικρό τελικό και πήραμε στην τρίτη θέση. Είσαι σίγουρος? Λιμός Άρης 131. Πώς? Λιμός Άρης 131. Ο Άρης ήταν άλλος ο μικρός, γιατί θυμάμαι με άλλος. Όχι, για τη Σαραγώσα καλή. Ναι. Τρίτη θέση σίγουρα, ναι. Δεν το συζητάω. Όχι. Και το άλλο χαρακτηριστικό. Κάνεις λάθος. Στο Μόναχο ο Άρης βγήκε. Στο Μόναχο βγήκε ο Άρης τρίτος. Οι δηλώσεις. Ναι. Με επηρεάζουν οι δηλώσεις του Γκάλη. Είχε μιλήσει για ένα γειτονάκι μου πάνω στην Πολύχνη. Του Γκάλη. Ναι. Ναι, ότι δεν πειράζει, του χρόνου θα πάμε καλύτερα. Θα έχουμε και τη βοήθεια. Δεν λέω το όνομα, ήταν ένα παλικαράκι, του είχε στείλει ο Μιχαηλίδης τότε έξω μαζί με τον Γαλακτερό. Είχε πάει στην Αμερική. Ο πατέρας του ήταν αυτός που σε περισσότερες φωτογραφίες έχει τον Γκάλη στους ώμους του. Και μάλλον το είχαν παρακάνει εκεί και το παιδί στα 24 του έφυγε από ανακοπή. Μάλιστα, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Είχε παίξει και στον Ήπεστο και μετά σου ήταν στον Άρη σταθερά. Και κάτι άλλο, μακράν από οπαδική μετακίνηση στο εξωτερικό είναι 8.000 κόσμος, όπου τώρα το λέω και εγώ, επειδή έτυχε να είναι σου λέω και τρεις φίλοι μου που έχουν ξύδες μέσα, που πήγαν στο City, στο Manchester. Μάλιστα. Μεγάλη ομάδα του Manchester. Έγινε, σε χαιρετούμε. Κάτι έτσι. Άλλο τελευταίο, ναι. Χωρίς να θέλω να πω ότι είμαι διαβασμένος, επειδή έτυχε η γυναίκα του αδερφού μου είναι από τη Μυτιλίνη. Ναι. Το εξοχικό της που είναι προς το αεροδρόμιο είναι ακριβώς απέναντι από τη βίλα του ξαδέρφου του Ηλίτη. Ο Ηλίτης από μπαμπά είναι Μυτιλινιός και το επίθετό του το κανονικό είναι Αλεπουδέλης. Αλεπού να κάνεις, με Αλεπουδέλης κάνεις καριέρα σε κανένα χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Γενιτσόν. Στη Στοχόλμη για το Νόμπελ. Νόμπελ. Αλεπουδέλης, μάλιστα, έγινε, χαιρετούμε. Τσάω, τσάω, καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, αγόρι μου. Τι γίνεται σήμερα? Καλά είσαι. Έχεις να μας καταθέσεις κάποια έτσι ποιητική ελεγεία? Όχι, να μας... δεν στροφάρω. Δεν στροφάρεις. Κράτα το για αύριο. Αλλά συνερχόμαστε, σιγά σιγά. Ναι, αύριο θα έχω Φωτιάδη. Φωτιάδη αύριο. Ωραία. Ωραία όμως και αυτό, εντάξει. Από εβδομάδα, από εβδομάδα. Μάλιστα. Τι, πώς πάει τώρα, πώς συνεχίζουμε τη μέρα αφού συνερχόμαστε, τι... Κάνω ένα τουζάκι και θα δούμε κάτι θα γίνει. Τι, ναι, δώσε εδώ τώρα, λίγη εκπομπή, δώσε εδώ τα φώτα σου στον κόσμο. Τι να, ποιο είναι το μενού της ημέρας, του πρωινού μάλλον. Κρέας. Δεν είτε σκέτο. Έτσι. Ναι. Μάλιστα. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Μιλάμε, φιλιά, φιλιά. Απλά πράγματα περίεκτικά. Από το φίλο μας τον Δημήτρη από τη Βέρεια. Κρέας. Θα μπορούσε να ήταν και μια προσφώνηση προς εμένα. Κρέας. Καλημέρα στη γραμμούλα.
Καλημέρα. Στον Δημήτρη ταιριάζει τώρα η στροφή που λέει θα τη βρούμε στο έτσι, για το έτσι στο πέτσι, κοκορέτσι και γιουβέτσι στη γωνιά το κοτέτσι. Έτσι. Τι λέω εγώ, συμπληρώνω ποιητικά επίσης. Λοιπόν, 1984 τελικός στο παλέ, αυτό που λέγανε τελικός των κουρεμένων κεφαλιών, έχει μοιράσει ο Μιχαηλίδης δωρεάν εισιτήρια και μαζί με το εισιτήριο παίρνουν μια σακούλα οι Αργιανοί. Όχι κανένα δίσκο, τώρα εδώ το φίλο μας το καταπληκτικό. Πώς τον είπαμε, πώς τον είπαμε τον τέτοιο τον... Κανλής τώρα, αλλά μην λες πολλά, εγώ το παιδί του το μεγάλωσα, είναι πάρα πολύ καλό, το παιδί του είναι φανταστικό. Εντάξει, και ο άνθρωπος έγραψε ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Και ο άνθρωπος, εντάξει, είναι κάπου στη Γερμανία, να ψάξει να το βρει ο Φευγάτος στα social media. Λοιπόν, ήταν το σύστημα, βάλτε στη σακούλα, του Φασούλα τέριαζε, ναι. Όπως και όταν γυρνούσαμε από κάπου, είμαι στο λεωφορείο, τώρα δεν θυμάμαι, ημιτελικός ήταν, κάπου παίζαμε στην Ευρώπη. Είμαι με τους Ρώσους, παίζαμε ημιτελικό και έχει χάσει ο Άρης από τη Σκαβολίνη. Οπότε βγήκε το αυθόρμητα μέσα στο λεωφορείο, ο ΠΑΟΚ σαν τη Σκαβολίνη, κανονικά. Αδρεναλίνη. Το ρήμα, ρε παιδί, πώς λέμε, ναι, αδρεναλίνη, σαν τη Σκαβολίνη, ναι. Μάλιστα, έγινε, σε χαιρετούμε, τσάου τσάου. Καλημερίζουμε και τον φίλο μας τον Μιχάλη που μας στέλνει και αυτός έτσι την ποιητική του ελεγεία. Σε ψάθα από Καρφούρ τσακίζονται από τη Φούρ, καθώς φουσκώνει το Τσίζας Πάουντερ, σκοράρει ο Φράντσο Μπεκεμπάουερ. Αφιερωμένο λέει στην τάλια τη συνάδελφο που ακούει και σε όλα τα παιδιά στη βιοτεχνία. Αχ, αυτή η κονσόλα να μην έχει έκο. Αχ, δεν έχω. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Όλη η ζωή του συμπολίτη στο μπάσκετ, δυο συνθήματα, άντε τρία όσον αφορά τον μπάσκετ. Να υπενθυμίσω ότι επειδή όλα τα παιχνίδια ήταν νυχτερινά και ξεκινούσε η διαφορά 10-12 στο ημίχρονο, έφτανε στα 15, τελείωνε συνήθως με 28-30 και το σύνθημα ήταν ένα. Όσο νυχτώνει, κάτι μεγαλώνει. Μάλιστα. Κάτι μεγαλώνει. Και μεγάλωνε πάντα. Μάλιστα. Και μεγάλωνε πάντα. Χαιρετούμε, τσάω, τσάω. Λοιπόν, η ποιητική εκπομπή μας σήμερα έφτασε στο τέλος της. Μια παρακαταθήκη προς τις τέχνες και τα γράμματα ήταν και το σημερινό λόγο επειδή. Θα αποχωρήσουμε εμείς όμως με τον αγαπημένο μας, γιατί είπαμε τέτοια μέρα πάντα τον τιμούμε. Τα λόγια του μεγάλου ποιητού. Θα αποχωρήσουμε κυρίες και κύριοι με λίγο Σπύρο Βουγιά, ο μοναδικός που έγραψε ποίηματα για το ποδόσφαιρο και αξίζει. Είναι και υποψήφιος νομίζω τώρα δήμαρχος. Ποιος θα τα αναδείξει όλα αυτά? Έτσι. Ένα μέσα από την ποιητική του συλλογή. Δεν ήταν πέναλτι, κάπως έτσι λεγόταν. Πέναλτι. Δόθηκε πέναλτι. Ενώ δεν ήταν. Έπεσε μόνη της. Δεν ανετράπη. Δεν ήταν πέναλτι. Ήταν αγάπη. Τσικ 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 τσικ. Σας ευχαριστούμε όλους για την κέρια παρουσία σας και συμβολή σας για τον πνευματικό βολό που καταθέσατε και στο σημερινό λόγο επειδή παραδίδουμε σκυτάλι στον Κώστη τον Τσατσάρο, έναν άλλον με κίνα των τεχνών. Θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 10. Εμείς ξανά αύριο στις 6 εδώ στο τίτλο τέταρτο πρόγραμμα του Λόγο Επειδή. Φιλιά, τσάω.